Αόρατοι ταξιδιώτες, Ελλάδα FM 94,3, στο μικρόφωνο Πανειδησίων. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, είμαστε κοντά σας. Για τον ομό Ηλίας, εκπέμπουμε στους 98,6, εννοείται από την Αττική 94,3. Νομό Λακωνίας 104,6, νομός Ρεθύμνης στους 92,6. Νομός Χανίων 101,5, νομός Λέσβου 105, νομός Καβάλας 105,1, νομός Δράμας 105,1. Νομό Κορινθίας 94,3, νομός Τιότιδας στους 98, νομός Αρκαδίας 104,6, νομός Ξάνθης, Καβάλα και Θάσο 105,1, νομός Χίου 105, νομός Αχαΐας 104,1, νομός Ετωλοακαρνανίας 94,2. Και φυσικά μας ακούτε από την συχνότητα του Alma Radio στις Βρυξέλλες και από τον Αντένα Αυστραλία στην Αυστραλία. Επίσης, μας ακούτε ζωντανά μέσα από το www.ellandafm.gr διαδικτυακά και μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, το 01 Maze. Όπου εκεί μπορείτε να έχετε και εικόνα. Για όσους δεν το ξέρετε, μας βλέπετε και ζωντανά και μας ακούτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6939-943-943. Σήμερα, μετά από καιρό, καλεσμένη κοντά μας εδώ στο στούντιο, έχουμε την κυρία Μαραγκού. Καλησπέρα. Εδώ με τη Δανάη της βλέπετε. Καλησπέρα σε όλους. Πάρα πολύ που είμαι κοντά σας. Σιδερένια, να πούμε. Γίνομαι ορατή στους αόρατους μετά από καιρό. Εγώ θέλω λίγο πιο κοντά στα μικρόφωνα, παρακαλώ, εάν είναι δυνατόν. Τώρα καλύτερα. Νομίζω ναι. Ναι, νομίζω. Εάν έχετε κάποιο θέμα και δεν μας ακούτε, μας το λέτε. Έτσι μας διορθώνετε, παιδιά. Εδώ. Είχες μία περιπέτεια. Ναι, είχα μία περιπέτεια, η οποία αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη για μένα. Έτσι. Θα μπορούσα να το παρομοιάσω αυτό με τη διαδικασία του αετού, που λιάζει τα νυχάκια του, τα νυχοποδαράκια του, στον ήλιο, γιατί όταν θέλει να πετάξει πιο δυνατός από πριν, πρέπει να ξεκουραστεί και να πονέσει ταυτόχρονα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, μας διδάσκει η ίδια η φύση, ο αετός του Διός, για να μπορεί να ανανεώσει τις δυνάμεις του, περνάει μέσα από πόνο. Δηλαδή, ο ίδιος, όταν γίνεται γαμψό το ράμφος του, πάει και σπάει το ράχο, πηγαίνει στη φωλιά του ψηλά και σπάει μόνος του το ράμφος και 45 μέρες μένει χωρίς φαγητό γιατί δεν μπορεί να φάει χωρίς αυτό. Αλλά κάνει υπομονή μέχρι να βγει το καινούριο ράμφος και μετά με αυτό το ράμφος τσιμπάει τα νυχάκια του, τα νυχοποδαράκια του, που είναι και το αγαπημένο μου τραγούδι, το ένας αετός καθότανε. Πάλι ματώνει για να κάνει τα νύχια του ακόμα πιο δυνατά για να αρπάσει τα θυράματά του. Και μετά όταν βγουν αυτά, με τα νύχια αυτά μαδάει τα φτερά του τα παλιά και βγαίνουν καινούργια. Και ξαναματώνει. Η διαδικασία αυτή κρατάει 5 μήνες. Είναι απίστευτο. Μάλιστα. Αλλά μετά, αυτό γίνεται γύρω στα 40 του χρόνια, μετά ζει άλλα 30 χρόνια. Και δεν είναι μόνο απλά ανανεωμένος, είναι και πιο δυνατός γιατί έχει την πείρα των προηγούμενων χρόνων. Και έτσι μπορεί τώρα πιο έμπειρος να κυνηγήσει και δεν μαθαίνει να κυνηγάει. Το έχει. Οπότε περνάμε μια διαδικασία και αυτό, παιδιά, σε ψυχικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε κάποια παύση, να θεωρήσουμε τη ζωή μας, να πούμε τι θέλουμε, να πετάξουμε αυτά τα οποία μας εμποδίζουν στον εξελικτικό μας δρόμο. Και αυτό πολλές φορές, η κάθε μεταμόρφωση είναι και ένας θάνατος. Ο θάνατος δηλαδή είναι μια μεταμόρφωση. Και σήμερα θα μιλήσουμε και για τον Ορφέα και θα αποκωδικοποιήσουμε τι είναι αυτός ο μύθος που θέλει τις μενάδες να τον λιντσάρουν και να του κόβουν το κεφάλι και αυτό να βγαίνει στη Λέσβο. Και όλο αυτό θεωρώ ότι έχει να κάνει με την ψυχή, με ένα ψυχικό θάνατο, κάτι πεθαίνει μέσα σου και κάτι άλλο γεννιέται, γιατί ο θάνατος δεν είναι απώλεια, είναι μεταμόρφωση. Απλά περνάς σε άλλο στάδιο, σε άλλη φάση, τα βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Είναι μια μετάβαση. Μια μετάβαση. Και εγώ θα έλεγα ότι επειδή ζούμε σε ένα κόσμο που κυριαρχεί το συναίσθημα, το οποίο εγώ καλώ στην Οδύσσιά μου Ποσειδόνιον Βασίλειον, κυριολεκτικά εδώ πέρα είναι ο Ποντομέδων, αυτός δηλαδή
μέδι, δηλαδή κυβερνάει τον πόντο που είναι το βαθύ συναίσθημα, όπως ειδών. Επειδή λοιπόν ερχόμαστε να εξελιχθούμε μέσα από μια κάθαρση συναισθήματος, ο πόντος μέσα του έχει το πόνος. Με ένα τάφ. Με πόνος, που σημαίνει ο πόνος είναι απαραίτητη διαδικασία στον πόντο. Και ο πόντος είναι η βαθιά θάλασσα και αντιστοιχεί στο υποσυνείδητο. Οπότε πρέπει, θέλει πολύ πόνο να βγάλεις αυτά που έχεις ταπώσει στο υποσυνείδητο και να τα δεις μπροστά είναι σου. Το τάφ. Τα Γιάννης. Το τάφ. Θέλει στάση εδώ. Μπαπ. Θέλει μια στάση. Οπότε κάνεις μια βαθιά βουτιά στον πόντο και μετά ανακαλύπτεις το θείο σου κάλος, γιατί η Αφροδίτη είναι ποντογενής, ξέρετε. Γεννιέται μέσα από τον πόντο. Ωραία. Και έτσι όλα αυτά συνδέονται και το βλέπουμε αυτό, δηλαδή, σε μια ψυχική κατάσταση που έρχεσαι είτε επειδή έρχεσαι σε αδιέξοδα, είτε επειδή πρέπει να αλλάξεις πράγματα για να αντέξεις, γιατί έχεις φορτωθεί πολλά, διάφοροι λόγοι. Ή να πετάξεις. Ναι, για να μπορείς να πετάξεις ακόμα πιο δυνατά πρέπει να απαλλαγείς από κάποια φορτία. Πρέπει να πετάξεις κάποια πράγματα για να πετάξεις. Ακριβώς, σωστό, Δανάη, πολύ ωραία το θέτεις. Το πετάω, τι ωραία παρατήρηση είναι αυτή. Ιδέες. Σημαίνει στα νέα ελληνικά, που πάντα εμείς είμαστε, το έχουμε μέσα μας με τις ετυμολογίες οι Έλληνες, ότι για να πετάξω στους εθέρες πρέπει να πετάξω από πάνω μου τα φορτία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σας πήρα μονότερμα, μου φαίνεται. Όχι, μια χαρά ξεκινήσαμε. Μια χαρά ξεκινήσαμε. Έτσι, χύμαρος. Χύμαρος, ναι, χύμαρος. Το είχα σκεφτεί βέβαια λίγο διαφορετικά. Έλεγα να πούμε ότι θα αγγίξουμε ευαίσθητες χορδές τη λύρα του Ορφέα. Όντως θα αγγίξουμε ευαίσθητες χορδές. Γιατί αυτή η λύρα του Ορφέα είναι η ψυχή μας ίδια. Η ψυχή μας ίδια. Και επειδή εγώ, όπως ξέρετε, έχω μία σύνδεση με τα Ελευσίνια, όπως γνωρίζετε όλοι, να πούμε ότι ο θεμελιωτής των Ελευσινίων Μυστηρίων είναι ο Ορφέας. Οπότε άξιζε μια εκτενής αναφορά στον θεμελιωτή αυτόν, τον θεολόγο τον ο οποίος Έλληνα. Αυτό παντού αναφέρεται ως θεολόγος. Όταν οι Έλληνες μιλάνε για θεολόγο, εννοούν Ορφέα. Και όταν ποιητή, μιλάνε ποιητή, Όμηρος. Για να πω κάτι. Τα μάθαμε αυτά. Μπράβο. Δηλαδή, είναι, ο θεολόγος είναι, κάνει λόγο περί του θείου, μας λέει τι είναι το θείο, τι ποιότητες έχει, πώς εκδηλώνεται, πώς βοηθάει εσένα στην ψυχή σου. Mm-hmm. Και θα κάνω εδώ σε λιγάκι μια παρένθεση πολύ βασική που πρώτη φορά θα το πω, δηλαδή ούτε ο συμμαθές μου δεν το έχω πει αυτό που θα σας πω σήμερα, τι έχω συνειδητοποιήσει, γιατί ήταν και ένα έναψμα για μένα όταν μου λέτε θα μιλήσουμε για τα ορφικά, τον Ορφέα γενικότερα και ορφικούς ύμνους ειδικότερα. Mm-hmm. Σκεφτόμουν διάφορα πράγματα, δηλαδή που ναι μεν με είχαν προβληματίσει αλλά δεν είχα εντρυφήσει πάνω σε αυτά. Όπως είναι η αποκωδικοποίηση του μύθου που σας λέω, με το κεφάλι του που το κόβουν οι βασαρίδες, οι μενάδες και τα λοιπά και ξεβράζεται στη Λέσβο. Και βλέπω ότι τα πάντα, βρε παιδί μου, βρίσκονται μέσα στις λέξεις. Δηλαδή, και αυτός ήταν ένας τρόπος με τον οποίο χρησιμοποίησε ο Ορφέας προκειμένου να διδάξει θεολογία. Δηλαδή ο τρόπος αυτός είναι διασυμβόλων. Και αυτά τα σύμβολα είναι αφενός με τα σύμβολα όπως τα εννοούμε, αφετέρου τα ονόματα που χρησιμοποιούνται στους μύθους που δίνουν τα σύμβολα και κρύβουν τη συμπαντική αλήθεια όλου του μύθου. Αυτό είναι ορφικό. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αυτός δίνει τη διασυμπαντική γνώση μέσα από τα έργα του. Τα οποία έργα του δεν είναι μόνο η ορφική ύμνη που γνωρίζουμε. Είναι όπως λέγεται από τον Πλάτωνα ορφία βίβλος, έτσι λέγεται. Η λέξη βίβλος είναι ελληνική. Ναι, είναι βίβλος. Πλατωνική βίβλος. Άλλη. 36. Είπε κανείς ότι είναι κάτι άλλο. Όχι. Για ρώτα το μέσον άνθρωπο έξω τι είναι βίβλος, να σου πει. Και άμα άλλο σου πει... το είναι βίβλος, πάει το μυαλό κατευθείαν σε ένα θρησκευτικό βιβλίο συγκεκριμένο. Ναι, δηλαδή μέχρι και η λέξη Bible και βίβλος είναι το βιβλίο. Είναι η συλλογή βιβλίων, δηλαδή βίβλος. Και υπάρχει
η ορφική βίβλος, η ορφία βίβλος κατά Πλάτων. Και αυτή, το σύλλογο, το σύνολο, συγγνώμη, του έργου, της ορφικής βίβλου, αποτελείται από 11 έργα, αυτή η ορφική βίβλος. Εμείς γνωρίζουμε τους ορφικούς ύμνους. Αυτοί είναι που γνωρίζουμε περισσότερο. Όμως υπάρχουν αυτά που μας σώζονται, τουλάχιστον, τα αργοναυτικά, τα ορφικά αργοναυτικά, που έχει γράψει Ορφέας δηλαδή, γιατί έχουμε και τον Απολλώνιο το Ρόδιο που έχει γράψει τα αργοναυτικά, mm-hmm. αλλά ο ίδιος ο Ορφέας έχει γράψει και αυτό σε ένα έργο το οποίο δεν μας σώζεται ολοκληρωμένο, αλλά σε μεγάλη έκταση θα μπορούσα να πω, και τα λυθικά. Αυτά είναι που μας σώζονται. Από τα 11 σώζονται τα 3. Όμως έχει γράψει και άλλα έργα, όπως ο Ιερός Λόγος, 24 Ραψοδίες. Πώς είναι 24 Ραψοδίες της Ιλιάδας και άλλες τόσες Οδύσσειας. Έτσι υπάρχει και ο Ιερός Λόγος του Ορφέως, 24 Ραψοδίες, που εκεί σώζονται μόνο κάποια αποσπάσματα που στην χρονογραφία του Μαλάλα. Μόνο. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι επί εποχής Ιουστινιανού, ένα, σαν να λέμε, δημοσιογράφος της εποχής, ο οποίος τι έχει κάνει? Έχει γράψει συνοπτικά σημαντικές πληροφορίες για διάφορα πράγματα από την αρχαιότητα. Και μέσα σε αυτές τις πληροφορίες είναι κάποια αποσπάσματα από τον Ιερό Λόγο του Ορφέως. Δηλαδή μιλάμε τώρα 529, ας πούμε, ο Ιουστινιανός κλείνει την Πλατωνική Ακαδημία. Σε αυτό τον αιώνα ζει και αυτός ο Ιωάννης Μαλάλας που μας λέει για τον Ιερό Λόγο. Έχει γράψει επίσης έργο με τίτλο «Τελετές» και άλλο «Χρησμή». Οπότε καταλαβαίνετε όλη αυτή η τελετουργία που λέγαμε των Ελευσινίων, επίσης η υμνολογία. Αυτός δηλαδή σύνθεσε την υμνολογία και συνέστησε την τελετουργία των Ελευσινίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να συνδέσουμε δηλαδή τα Ελευσίνια μυστήρια με τον Ορφέα. Γιατί έτσι είναι. Και υπάρχουν και άλλα έργα του, όπως ο Κρατήρ. Αυτός ο Κρατήρ δυστυχώς δεν μας σώζεται. Γιατί όταν οι Έλληνες λένε υποχθόνιος Κρατήρ, εννοούν ένα σύνολο υποχθονίων δαιμόνων, θεοτήτων, όπως θέλετε πάρτε το, που δρούν δηλαδή κάτω από το χώμα. Οντοτήτων. Να το πούμε έτσι. Ναι, θείων οντοτήτων, mm-hmm. όχι κακών. Εγώ θα σας πω κάτι. Φυτεύουμε ένα σπόρο και μετά αυτός ο σπόρος βλασταίνει και στο τέλος γίνεται βερικοκιά, ας πούμε. Ένα κουκούτσι, ας πούμε, βερικοκού, το φυτεύουμε. Mm-hmm. Τι διαδικασία χρειάζεται για να γίνει το κουκούτσι δέντρο μετά? Τυχαία. Να μας πούνε ποιος επιστήμονας, θετικός, βιολόγος, φυσικός ή οτιδήποτε θα μπορεί να δώσει γεωπόνος, εξήγηση, τι συμβαίνει κάτω από το χώμα. Όπως δεν μπορεί κανένας γιατρός να δώσει την εξήγηση πώς συλλαμβάνεται το παιδί. Ξέρετε, το σπερματοζόαρευο, και τι το κινητό σπερματοζόαρευο, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι παίζει εκεί πέρα. Ποτέ δεν ξέρουμε τα βαθιά μυστικά, τα ουσιαστικά, τα διασυμπαντικά, τι συμβαίνει στην εκδήλωση της ζωής. Έτσι λοιπόν, και όταν φυτεύουμε κάτι, μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα να βλαστήσει πάνω, λειτουργεί κάτι άλλο από κάτω. Αυτό το από κάτω είναι όλες αυτές οι θείες οντότητες που είναι νόες. Θέλει νου. Δεν μπορεί το γιασεμί να βγαίνει πάντα ίδιο, πεντάκτηνο, με η μυρωδιά την ίδια. Ποιος το κανονίζει αυτό? Με την τέλεια γεωμετρία. Αν δεν είναι νόες από πίσω από αυτό, τι είναι? Η φύση τυχαία τώρα και αηδίες τούμπανα. Οπότε εδώ, αυτό εδώ που λένε οι Έλληνες υποχθόνιος κρατήρ, είναι, και η λέξη κρατήρ είναι από το κεράνιμι, δηλαδή κάτι αναμειγνύεται εκεί. Και αναμειγνύεται το θεϊκό κομμάτι του νου με την ζωτική ενέργεια, τη ζωή δηλαδή που εκδηλώνεται. Γιατί έρχεται ένας νους μέσα στην ύλη που πρωτίστως εκδηλώνει τη ζωή μέσα από το ίδωρ και δημιουργεί όλο αυτό, αυτό που λέμε εμβίους οργανισμούς. Είτε λέγονται δέντρα, είτε λέγονται ενσαρκωμένοι άνθρωποι, ζώα ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν ο υποχθόνος κρατήρ, και φαντάσου τι θα λέει τώρα στο έργο του κρατήρ ο Ορφέας για να
μας πει για όλη αυτή την εκδήλωση της ζωής μέσω της επενέργειας αυτών των θεωνοτοτήτων. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν διάφορα έργα του. Ένα άλλο έργο λέγεται Σφαίρα, ένα άλλο Δίκτυον. Αλλά τέλος πάντων εμείς κρατάμε τα γνωστά ύμνη, ευτυχώς που μας σώζονται όλοι. Φανταστείτε τι θεία πρόνοια υπήρχε και να μας σωθούν όλοι. Αυτή 88 όρφη και ύμνη. Τα αργοναυτικά είπαμε και τα λυθικά. Και στα λυθικά μιλάει για τις δυνάμεις των κρυστάλλων, των λίθων. Άλλη τρομερή γνώση. Να την έχεις, όπως ξέρουμε, κρυσταλλοθεραπεία. Παραμένει μέχρι σήμερα. Βέβαια, κρυσταλλοθεραπεία. Αλλά φαντάσου τώρα τι μύηση θα έπρεπε να είχες όταν ήσουν ενημερωμένος και μοιημένος στα ορφικά μυστήρια. Τα οποία είπαμε, μετά η λευσή είναι ένα γκαλίτσα εκεί πέρα. Το τι μας έχει χαθεί. Και με μια θεία πρόνοια, όπως σας είπα, μας σώζονται αυτοί οι ορφικοί ύμνοι για τους οποίους θα μιλήσουμε και λέγαμε τη Δανάη. Λόγω του ότι ήταν κοντά και η γιορτή της γυναίκας, έτσι, πριν δύο μέρες. Μια φορά σας επιτρέπουμε να γιορτάζετε τον χρόνο. Μια φορά, ναι. Να αισθάνεστε την ύπαρξή σας. Ναι, αυτό. Ευτυχώς που μας αυτό πειράζει. Από μόνο του, τώρα πες μου, αυτό από μόνο του. Ναι, ήταν μια βλακεία. Δεν είναι ρατσιστικό, πώς το λέτε, φιλετικό. Τι είπα να πει γιορτή του πατέρα, γιορτή τη ημέρα. Καλά, γιορτή του πατέρα και τη μάνα, πες εντάξει. Γιατί πες εντάξει. Δεν υπάρχει γιορτή του άντρα. Είναι σαν να γιορτάζει κάθε μέρα ο άντρας. Η γυναίκα δηλαδή έχει μια ημέρα από τον χρόνο και να γιορτάζει. Είναι, γιατί η μάνα τι έχει. Την Έλα γιορτή της μητέρας. Μην τρελαθούμε τώρα. θα μας πει, ξέρω εγώ, ο Άγιος Βαλεντίνος που δεν είχε πάει με γυναίκα για τον ερωτά. Α, δεν το ξέρω. Μα βέβαια. Εσύ που το ξέρεις. Άγιος είναι. Και. Τι και. Οι Άγιοι δεν... Θα μας πει ο Βαλεντίνος τη γιορτή του έρωτα. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα. Δηλαδή είναι καθαρά εμπορευματοποιημένα πράγματα αυτά. Δεν υπάρχει η γιορτή της μητέρας. Όλη η χρονιά είναι γιορτή της μητέρας. Δηλαδή αν δεν συνειδητοποιήσουμε τι σφραγίδα μας αφήνει η μάνα μας και τι ιερό πρόσωπο είναι στη ζωή μας, θα περιμένουμε τώρα να μας το θυμίσει η μέρα αυτή. Και η μητέρα ως έννοια γενικότερα. Ως έννοια γενικότερα, βέβαια. Γιατί είμαστε όλοι σε μια αγκαλιά της μεγάλης μητέρας. Της μεγάλης μητέρας. Ζούμε στο πεδίο της μεγάλης μητέρας. Ακριβώς. Η ζωή μας όλη, η καθημερινότητά μας, τα πάντα μας είναι η μεγάλη μητέρα. Στην κυριολεξία, στις εκδηλώσεις, τις άπειρες που έχει. Τέλος πάντων και είπαμε λόγω της γιορτής της γυναίκας. Λόγω της γιορτής της γυναίκας. Να δώσουμε βάση. Στο δεύτερο κομμάτι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα πούμε πράγματα ιδιαίτερα μέσα από τους ορφικούς ύμνους για τις που αναφέρουν τις γυναίκες, τις, ναι, τις θήλιες θεότητες και κυρίως τις εμψυχωτικές θεότητες που μας φέρνουν στη ζωή. Και θα πούμε πράγματα από τους ορφικούς ύμνους χαρακτηριστικά. Έτσι, για να, δηλαδή θα αναλύσουμε κάποιες λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν αυτές τις θεότητες. Και κάποιες εμπνεύσεις που είχες κατά τη διάρκεια της... Να μην πω ασθένεια, να πω έτσι, της ευκαιρίας που σου δόθηκε. Της ευκαιρίας που μου δόθηκε. Πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκούραστη. Κοιμήθηκα. Λοιπόν, επειδή ζούμε στο πεδίο των καθευδόντων, και εγώ τελικά για να γράψω αυτά τα λευσίνια μυστήρια κοιμόμουν 2 ώρες την ημέρα για 6 μήνες συνεχόμενους και ήμουν σε μια μπρίζα ένταση. Είδες πως τη νύχτα ανοίγει ο εγκέφαλος και κατεβάζεις πιο καλά τη γνώση. Παιδιά, όταν μπαίνεις σε αυτή τη δόνηση δεν καταλαβαίνεις πως περνάνε οι ώρες. Εν τω μεταξύ ξέρετε εγώ λατρεύω την Αθηνά, είμαι της αθηναϊκής σειράς σας συζητητή. Και γι' αυτό έχω ποιότητες γλάφκας. Ενεργοποιούμε τη νύχτα. Και μου έρχονται εκεί οι εμπνεύσεις, ας πούμε, τι να κάνουμε. Πες και αυτό το ωραίο που μου είπες με την αράχνη. Α, την αράχνη, ναι. Έτσι πριν λοιπόν ξεκινήσουμε. Φίλους, όταν με παίρνανε και μου λέγανε, α, τώρα λίβρε παιδί μου, πώς είσαι και αυτά. Λέω, κοιτάξτε, λέω. Επειδή εγώ λατρεύω την Αθηνά και το σύμβολό της είναι η αράχνη, ένα από τα σύμβολα της, και αυτή η αράχνη δίνει αυτό τον ιστό τον παλόμενο που συμβολοποιεί τον ιστό της ημαρμένης, που οτιδήποτε και να κάνεις το δονείς και δεν θα σε βρει παντού η δόνηση όπου και να πας, αυτή η αράχνη έχει ένα νι στο όνομά της, που είναι η παλμοδόνηση του νου, ας πούμε, το νι.
αν αυτός ο νους παλμοδονείται σε πολύ έντονο βαθμό και πρέπει κάπου να κάνει και μία στάση να ξεκουραστεί, αυτή η στάση αντιπροσωπεύεται με το γράμμα ΤΑΦ. Οπότε αντικαθιστούμε τον ΙΜ με το ΤΑΦ και έτσι η αράχνη γίνεται αραχτή. Και λατρεύουμε τη θεά αραχτή και λέμε τώρα δεν σκεφτόμαστε, δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε οριζόντι. Σε στάση. Σε στάση. Αραχτή. Αραχτή. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Οπότε για περίπου 1,5 μήνα λάτρεψα τη θεά αραχτή και τη θύμισα δεόντως. Και μου έδωσε και τα δώρα της. Τα δώρα της. Τα δώρα της. Πιάστηκαν τελικά στον ιστό. Ναι, ναι, πιάστηκαν στον ιστό. Ωραία. Αυτό. Αυτό που σας έλεγα ότι θέλω να πω και δεν το έχω ξαναπεί, είναι κάτι που συνειδητοποίησα όταν συζητούσα με ένα φίλο που ήρθε να με επισκεφτεί όταν ήμουνα κλινήρης και οριζόντια. Και συζητούσαμε, ξέρετε που πάει η κουβέντα, στη φιλοσοφία, κλασικά πράγματα, να φεύγει και το μυαλό μας από τους πόνους, να είναι διαχειρίσιμη τέλος πάντων. Και λέγαμε, τι παρατήρησα, ότι είναι 88 ορφική ύμνη και το μέσον ακριβώς, το νούμερο 44, είναι η Σεμέλη. Η Σεμέλη είναι μια θεότητα που θεωρώ ότι εμένα με αντιπροσωπεύει. Δηλαδή είναι η θεότητα της αφύπνισης, αν θέλετε. Αυτή που κεραυνοβολείται από το Δία, παθαίνει ένα wow, ένα συγκλονισμό και γεννάει το νέο πνευματικό οργανισμό. Είναι δηλαδή πνευματική αναγέννηση η Σεμέλη. Δεν είναι τυχαίο που το 44 μας κάνει 4 και 48 και η οκτάς στους Πυθαγορείους λέγεται Καδμία. Καδμία. Δηλαδή κόρη του Κάδμου που είναι η Σεμέλη. Επίσης δεν είναι τυχαίο που έχει μέσα 4-4 γιατί η τετράς πάλι κατά τους Πυθαγορείους μας τα λέει ο Ιάμβλυχος θα θελόγουμε της αρνητικής παρεπιπτόντως αυτά που σας λέω. Ετυμολογείται από το τετλάς. Τλάω τλό σημαίνει ταλαιπωρούμε και αντέχω. Όχι μόνο ταλαιπωρούμε, ο Άτλας ας πούμε, που είναι αλφαβητικό και τλάω τλό, είναι αυτός που τα αντέχει όλα, ταλαιπωρείται αλλά τα αντέχει όλα, ο Άτλας. Άρα, λέει ο Οδυσσέας, χτυπάει το στήθος του στις δύσκολες στιγμές και λέει τέτλαθη δίκραδη, βάστα καρδιά μου, βάστα, τέτλαθη, από το τλάω τλό. Από εκεί βγαίνει και το ταλέπωρος, αν θέλει. Το τλάω τλό. Αυτή λοιπόν η τετράς είναι τετλάς. Δηλαδή είναι η ταλαιπωρία που νιώθεις μέσα στην ενσάρκωση προκειμένου να οδεύσεις το μονοπάτι, την ατραπό θα λέγαμε, της αρετής. Την που δεν θα εκτραπείς. Που δεν θα εκτραπείς και η οποία βέβαια θέλει και αντοχές. Μπορεί να έχει ταλαιπωρία, αλλά αν αντέξεις, τότε οι αμοιβές σου είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επομένως η Σεμέλη έχει δύο φορές το 4 μέσα. Δηλαδή είναι, θα λέγα, η μία γέννηση μέσα στα 4 στοιχεία και η δεύτερη γέννηση, η πνευματική αναγέννηση, όντας ένσαρκος. Και αυτό το λέμε έλαμψης της ψυχής. Η ψυχή δηλαδή κεραυνοβολείται από το θείο έρωτα του κοσμικού νου, Διός, κυριολεκτικά, διαπερνάται και συγκλονίζεται και βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Όπως λέμε, την έχει δει αλλιώς. Την βλέπει αλλιώς στην κυριολεξία. Αυτή λοιπόν την κατάσταση του αφυπνισμένου ανθρώπου που τη βλέπει αλλιώς και όχι σαν τους καθεύδοντες, όπως λέει ο Ηράκλητος, λέει τους καθεύδοντας εργάτας είναι και συνεργούς στον εντοκόσμο γιγνωμένων. Δηλαδή οι κοιμισμένοι, αυτοί που δεν είναι, οι μη αφυπνισμένοι, είναι αυτοί που εργάζονται και συνεργάζονται μεταξύ τους για να γίνουν όλα αυτά τα έκτροπα που βλέπουμε στον κόσμο μας. Μη μου πείτε ότι όλα αυτά που βιώνουμε είναι, γίνονται από αυτούς που δεν είναι αφυπνισμένοι. Σε αγαστή συνεργασία. Μπράβο, γι' αυτό λέει εργάτας και συνεργούς. Άνω τελεία, έχουμε μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Ναι, να σας πω τι συνειδητοποίησα μετά από αυτή την παρατήρησή μου για τη Σεμέλη. Μείνετε εδώ να μας πει. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πάμε.
πάμε σε. Μας διακόπτει το σύστημα, επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι κοντά σας. Ωραία. Υπομονή. Επιστρέφουμε αόρατοι ταξιδιώτες. Μέσα στην τσάντα μου έχω το εξωτερικό συνοδιάφερο. 94,3 Ελλάδα FM. Η ώρα είναι 10:30. Είναι αληθινό, είναι τσάμπο τραγανό. Αλλά τη ρίγα τη χωρίς το κύμα σε τα και θα δεις. Δεν το χωράει ο νους αυτή τη γεύση την ακούς. Δεν το χωράει ο νους αυτή τη γεύση την ακούς. Ρε, τι πατατάκι έκανε πάλι ο Όχονος. Τζάμπο κράμψι τσίπς. Από την Όχονος σνακ. Πίνασα, τι λες για πίτσα. Αν είναι αυτή που φάγαμε προχθές με τη σπιτική τραχανή ζύμη και τη σούπερ γεύση, λέω ναι. Μα φυσικά, πίτσα Ζεάκης, φανατικά. Πλούσια σε υλικά, μοναδική σε γεύση. Όπως και τα μπέργκερς, οι μακαρονάδες, οι σαλάτες. Να πάρουμε και μια σαλάτα, ε. Παράγγειλε online από το pizzazeakis.com ή κατέβασε την εφαρμογή στο κινητό σου. Έχει ειδικές προσφορές και κερδίζουμε πόντους και εκπτώσεις για τις επόμενες παραγγελίες. Τέλεια! Πίτσα Ζεάκης στις Αχαρνές Αττικής και στην Πάτρα. Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-2460-025 για τις Αχαρνές και στο 2611-8181-12 για την Πάτρα. Καθημερινά 6 το απόγευμα με 12 τα μεσάνυχτα. Delivery σε όλη την Πάτρα και για τις Αχαρνές delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό. Ελλάδα 94,3 στα FM. Εδώ σεβόμαστε όλες τις απόψεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ελλάδα FM 94,3, ακούτε την εκπομπή ώρα ταξιδιώτες. Κοντά μας σήμερα η κυρία Μαραγκού. Πολύ ωραία. Και παίρνουμε μηνύματα ότι μας λείψατε πολύ, κυρία Μαραγκού. Και εμένα μου λείψατε. Έτσι, να πάθουμε ένα σύνδρομο στέρησης. Ο ένας για τον άλλον. Όχι, ωραία πράγματα, γιατί πραγματικά όταν έχεις κάτι δεδομένο και σου λείψει, τότε καταλαβαίνεις την αξία του. Είτε αυτό λέγεται οι φίλοι, οι ακροατές σου, οι μαθητές σου, είτε ο δάσκαλός σου. Είτε οι οικοδεσπότες σου. Οι οικοδεσπότες σου, βέβαια. Δεν τα λέμε και αυτά. Τα λέμε και αυτά. Είτε οι καλεσμένοι σου. Καλεσμένοι σου. Να το πούμε και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό που παρατήρησα λοιπόν και θέλω να το καταθέσω είναι ότι μέχρι τη μέση των ορφικών ύμνων, που είναι το ορόσημο σεμέλι που είπαμε, άρα η ψυχή που αφυπνίζεται τέλος πάντων, ο Ορφέας μιλάει για ποιότητες θεών. Δηλαδή αναφέρεται κυρίως στους θεούς, μιλάει, λέει, παραδείγματος χάρη, ο ύμνος του Διός. Νούμερο 15, ο ύμνος της Ήρας. Νούμερο 16, ο ύμνος Διονύσου. Νούμερο 30, της Ήρας, της Αθηνάς κτλ. Όλα αυτά είναι μπροστά, τα περισσότερα. Θα σας πω γιατί μερικοί θεοί είναι μετά. Μετά 44 όμως, βλέπουμε κατά κόρον ύμνους που σχετίζονται με θεότητες ή οντότητες γενικότερα, οι οποίες βοηθάνε την ψυχή στον εξελικτικό δρόμο μέχρι να γίνει ο άνθρωπος κατά σχέση δαίμον. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ότι το ανώτερο επίπεδο εξέλιξης που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος είναι να γίνει δαίμον, δηλαδή άγγελος. Και αυτό κατομοιότητα λέει ο κατά σχέση. Και λέγεται κατά σχέση, δηλαδή σχετίζεται με τους αγγέλους. Βλέπουμε, ας πούμε, χαρακτηριστικά, ο νούμερο 45 ύμνος να είναι ο ύμνος του Διονύσου Βασαραίος. Ο Διόνυσος έχει 7 ύμνους δικούς του. Είναι ο Θεός με τους περισσότερους ορφικούς ύμνους. Γιατί? Γιατί ο Διόνυσος είναι ο βασιλιάς του κόσμου μας και εφορεύει στην όλη εξελικτική πορεία τη δικιά μας. Ο ύμνος Διονύσου σκέτο, χωρίς αμφιετούς Περικιονίου κτλ. Που είναι υπόλοιποι, είναι πριν το 44, το 30. Όλοι οι υπόλοιποι είναι μετά το 44 και εκεί δηλώνει στο 30 είναι ο ύμνος του Θεού, τα χαρακτηριστικά του, και η μετέπειτα ύμνη είναι ο ύμνος
της δράσης του Θεού πάνω στον άνθρωπο. Αυτό. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένη. Προσδιορίζει δηλαδή. Ναι, προσδιορίζει. Ας πούμε ο ύμνος του Διονύσου Βασαραίος. Τι είναι ο Βασαραίος? Είναι αυτός που σε βοηθάει να βγεις από τα βάσανα. Βάσα ή βάσος, με δύο σίγμα, λέγεται η βαθιά χαράδρα, η οποία είναι δύσβατη και δεν υπάρχει διέξοδος και μονοπάτι να βγεις πάνω. Φανταστείτε δύο βουνά, δεξιά και αριστερά, τεράστια, που δεν υπάρχει τίποτα απόκρημνα, με πολύ άγρια βλάστηση κάτω, να μην μπορείς ούτε να κουνήσεις. Αυτή λέγεται βάσα. Και τα βάσανα έτσι δεν είναι. Αισθάνεσαι ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από τα βάσανα. Εκεί ο μόνος τρόπος να φύγεις από αυτό το «Θεέ μου πρωτομάστορα με χτίσες μέσα στα βουνά», να μην πούμε και έναν ελίτη. Αυτή είναι η βάσα. Έτσι. Όταν λοιπόν νιώθεις αυτό το πράγμα, με έκλεισες μέσα στη θάλασσα, δηλαδή το συνέστημα και μέσα στο σώμα μου, τη βαριά μου ύλη που είναι τα βουνά αυτά που με εγκλωβίζουν, για να μπορέσεις να βγεις από εκεί, ο μόνος τρόπος είναι να πτεροφυηθείς. Δεν υπάρχει μονοπάτι, δεν υπάρχει διέξοδος, παρά μόνο πτεροφύησης, δηλαδή να βγάλεις φτερά και να πετάξεις πάνω. Σε αυτή την πτεροφύηση της ψυχής εφορεύει ο Διόνυσος Βασαραίος, ο οποίος, νούμερο 45 ύμνος, παρεπιπτόντως, και για να το ξέρουμε, λέγεται σε αυτόν τον ύμνο «Μενόλα Βάκχε», σε αυτόν και σε έναν άλλον. Από εκείνο ο Μανώλης. Ο Εμμανουήλ είναι από το Μενόλα, δηλαδή είναι αυτός που οδηγεί όλες τις μενάδες. Οι μενάδες είναι οι ψυχές που τους πιάνει μανία να φύγουν από την ύλη. Δεν θέλουν άλλο ύλη, ξεριζώνουν δέντρα, δηλαδή δεν θέλουν να ζώσω άλλο εδώ παιδί μου εδώ πέρα. Πρέπει να φύγω, να πετάξω. Αυτός λοιπόν, ο ακριβώς επόμενος ύμνος από τη Σεμέλη, είναι, αφορά την προετοιμασία της πτεροφύησης, ο Διόνυσος Βασαραίος. Ο 46, ύμνος Διονύσου Λυκνίτου. Τι είναι το λίκνο? Είναι αυτό που λέμε η κούνια του μόνο. Ναι. Άρα δηλώνει ένα νεογέννητο, ο Λυκνίτης. Ο Λυκνίτης Διόνυσος είναι το βρέφος Διόνυσος, όταν γεννιέται. Και τώρα, τι είναι αυτό το νεογέννητο βρέφος? Το νεογέννητο βρέφος είναι ο νέος πνευματικός οργανισμός που γεννιέται. Ο ανανεωμένος νους. Που είναι από τη Σεμέλη και μετά. Μπράβο. Ακριβώς. Αυτός ο βάκχος που γεννάει σε μέλη είναι ο Λυκνίτης Διόνυσος. Άρα εδώ 46 ύμνος, 4 και 6, 10, 10. 4 στοιχεία, 6 αριθμός ψυχής. Άρα η ψυχή μέσα στα 4 στοιχεία που αναγεννάται εδώ, γιατί η εξάρση είναι αριθμός ψυχής, το λένε πάλι Πυθαγόροι. Ο κόσμος εμψυχούται κατά την εξάδα, για να μην αφήνουμε απορίες. 4 και 6, 10. Το 10, δεκάς, δεχάς, δέχεται τις θείες ποιότητες και το θείο έρωτα, εδώ πέρα μέσα. Άρα, ο Λυκνίτης Διόνυσος, ο ανανεωμένος νους μου, ο αναγεννημένος οργανισμός μου, ο πνευματικός. Νούμερο 47, ύμνος Βάκχου Περικιονίου. Πάλι, τους έχει πάρει σβάρνα του Διονύσου εδώ πέρα. Τι πάει να πει Βάκχου Περικιονίου? Όταν γεννάει σε μέλη το Βάκχο, εκείνη την ώρα συγκλονίζεται όλο το παλάτι του Κάδμου από σεισμό και πάει να γκρεμιστεί και να την πλακώσει και ταυτόχρονα φλέγεται, δηλαδή και σεισμός και φωτιά. Και τότε για να σωθεί ο Βάκχος από όλο αυτό το πυρ, γιατί καίγεται η Σεμέλη από τον κεραυνό του Διός, φλέγομαι από θείο έρωτα, δηλαδή θείο, τι πάει να πει έρος, έσρος, λέει ο Σοκράτης στον Κρατήλο, ισροή δηλαδή. Εισρέει μέσα μου η θεία ενέργεια και εγώ φλέγομαι. Γιατί ο νους μου είναι πύρινος. Και ο νους μου, δηλαδή, παλμοδονείται και αυτή η παλμοδόνηση του νου καταλαμβάνει όλο μου το είναι. Αυτό είναι ο συγκλονισμός της Εμέλης από όταν της εμφανίζεται ο Δίας. Παίρνεις φωτιά. Παίρνεις φωτιά. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν παίρνει ο Δίας μέσα από τις φλόγες το νεογέννητο, το οποίο είναι εξαμηνίτικο παρακαλώ, για το έξω αριθμό τελείωση. Έτσι είναι ο τέλειος αριθμός. Και το βάζει στο μυρό του και το ράβει. Και η γη βγάζει από τα σπλάχνα της κυσό, ο οποίος περιτυλίσει τους κύονες του ανακτόρου, του Κάδμου που είναι ο μπαμπάς της Σεμέλης. Είναι Κάδμιής, είπαμε, η Σεμέλη, όπως είναι και ο Οκτάς που λέγαμε. Και έτσι στηρίζεται αυτό το οικοδόμημα και δεν πέφτει να καταπλακώσει τη Σεμέλη. Ποιος είναι ο κώδικας εδώ?
Αυτός ο Κισός είναι, προέρχεται από το ρήμα Κισό, γιώτα, δύο σίγμα, που σημαίνει συλλαμβάνω μεθυδονής, ησύχιος. Τι πάει να πει μεθυδονής? Συλλαμβάνω σε ώρα οργασμού. Όχι απλά συλλαμβάνω. Ειδονή δόνηση. Ναι. Εναμαρτίες εκεί σε σένα με η μύτη μου, έτσι. Δαβίδ. Η μαμά μου δηλαδή είχε κάνει τον παπά μου τάρανδο. Καταλάβατε. Και τότε με έπιασε εμένα. Αυτά είναι τα ωραία της βίβλου. Της άλλης βίβλου. Της γνωστής. Λοιπόν, οπότε εδώ το Κισό σημαίνει ότι αυτή διαπέρασε από το θείο έρωτα, με κάνει και κυοφορώ τον ανανεωμένο πνευματικό μου οργανισμό. Αλλά αυτό μου δίνει συγκλονισμό των αισθήσεων. Είναι, συγκλονίζεται όλο μου το σώμα, όλο μου το είναι, όταν με διαπερνάει αυτό το πράγμα. Αλλά η θεία πρόνοια με κρατάει και με στερεώνει, πώς, με το θέμα του Κισού, ο οποίος Κισός είναι καρδιόσχημος, παιδιά. Και πράσινος. Το πράσινο πάντα. Το τσάκρα της καρδιάς. Το τσάκρα της καρδιάς, σωστά. Και είναι και το σχήμα της καρδιάς, που σημαίνει ότι το καθαρό μου συνέστημα θα είναι αυτό που θα με βοηθήσει να αντέξω αυτό το συγκλονισμό. Που είναι και το κέντρο μας. Και το κέντρο, γιατί εκεί πέρα είναι η έδρα της ψυχής. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε το συμβολισμό, και αυτός ο 47 ύμνος του Διονύσου Περικιονίου, περί τον Κίωνα, δηλαδή γύρω από τον Κίωνα στρέφει το Κισός που βγάζει η γη, αυτό με ενέπνευσε πολύ, πιο πολύ απ' όλα, στο Διόνυσο, και το έβαλα και εξώφυλλο στο βιβλίο. Έβαλα δηλαδή ένα Κίωνα με γύρω-γύρω του το Κισό. Όπου ο Κίωνας μπορεί να συμβολίζει και το ιστείο. Βεβαίως. Τη σταθερή μας αξία. Ναι, των ιστών. Αλλά και τη σπονδυλική μας στήλη, είναι σαν Κίωνας. Τη σταθερότητα, ότι πρέπει να είμαστε στο κέντρο μας γενικότερα. Πρέπει να είμαστε στο κέντρο μας. Και αν το πάρουμε το Κίωνα. Κοιτάξτε, ο Κίωνας έχει σπονδύλους. Ναι. Ξέρετε, κομμάτια. Ναι. Όπως και η σπονδυλική στήλη. Είναι δηλαδή μια σπονδυλική στήλη ο Κίωνας, και σε ψυχικό επίπεδο και σε σωματικό επίπεδο συμβολίζει αυτό το ανέβασμα του Κισού. Δηλαδή ο Κισός βγαίνει από τη γη και περιτυλίγει τον Κίωνα και πάει μέχρι πάνω. Με σπήρα. Με σπυροειδός. Αυτό το πράγμα είναι το ανέβασμα της Κουνταλίνης, η οποία εδράζεται στο ιερόνοστο. Άρα στο ιερόνοστο κάτω, γίνεται, όταν σε διαπεράσει αυτό το πράγμα, νιώθεις μέσα από τη σπονδυλική σου στήλη να ανεβαίνει αυτή η φλόγα, και γι' αυτό, επειδή είναι σπυροειδής αυτή η κίνηση μέσα που τη νιώθεις, προσέξτε, θα σας πω, το σκύπτρο της Ήρας, την οποία θα αφιερώσουμε σήμερα, βεβαίως είναι μέσα στις ψυχωτικές θεότητες, συμβολίζεται με, είναι ελικοειδές το σκύπτρο της, αυτό που βαστάει δηλαδή, και πάνω-πάνω, ξέρετε τι έχει? Κούκο. Κούκου. Η Ήρα είναι ο ύμνος του έρωτος. Συγγνώμη, ο νόμος του έρωτος. Ο νόμος του θείου έρωτος αντιπροσωπεύεται από την Ήρα. Εξού και δεν μου κάνει κούκου. Δεν είναι τυχαία αυτά, γιατί ο κούκος είναι σύμβολο της Ήρας, και ξέρετε γιατί είναι ο κούκος σύμβολο της Ήρας. Εξού και λέγεται κόκκιξ. Γιατί κουταλίνει από τον κόκκιγα πάνω, ανεβαίνει, εκεί πέρα είναι σπυροειδός, τυλιγμένη, και όταν διαπεραστείς από το θείο έρωτα, αυτό ανοίγει και σε διαπερνάει με ελικοειδή κίνηση πάνω, όπως ακριβώς με το σκύπτρο της Ήρας. Γι' αυτό πάνω-πάνω έχει τον κόκκιγα, τον κούκο. Αλλά και αν δούμε τη ζωή αυτού του πουλιού, ξέρετε ότι ο κούκος δεν έχει φωλιά. Ναι. Έτσι, μπράβο. Και πάει και αφήνει τα αυγά σε αλωνών. Έτσι. Φωλιές. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό στο ψυχικό μας επίπεδο? Όταν μία ψυχή είναι να κατέβει στην τελευταία της ενσάρκωση προκειμένου να εκθεωθεί, δεν μπορεί να πει σε οποιαδήποτε μήτρα. Δυσκολεύεται να βρει μήτρα να την κυοφορέσει. Και συνθήκες ζωής που να της δώσουν τα απαραίτητα, ούτως ώστε να πάρει τη γνώση, να πάρει τις συνθήκες αυτές. Και αυτό έχουμε τώρα όλες αυτές τις περιπτώσεις που είναι λίγο δύσκολη η κυοφορία στις γυναίκες. Κοιτάξτε. Όταν μέσα από τη διατροφή, μάλλον, μέσα από τα διάφορα βλέπεις κοριτσάκια, ας πούμε, να, τώρα άκουγα για ένα νηψάκι μου, 13 χρονών, που τις βρήκανε πολυκιστικές οθήκες. Από πού και σου πω. Να μην πω τώρα πράγματα για
δεν ξέρω, να μην πω τώρα και καρφωθούμε τι κάνουν στα μικρά παιδάκια, να το πάμε μόνο στη διατροφή, ας πούμε. Όλο αυτό το πράγμα που τρώμε και αυτά που, και από την ατμόσφαιρα και από όλα αυτά, ο αφύσικος τρόπος ζωής, τι ξέρω εγώ, τι περιέχουν, ας πούμε, διάφορες τροφές από χημικά, από όλα αυτά που καταλήγουν τα κοριτσάκια μετά να έχουν προβλήματα με τις μήτρες τους, ούτως ώστε μετά να πάνε σε εξωσωματική και να μην γίνεται κάτι φυσικό και να, τέλος πάντων, να υπάρχει ένα εμπόδιο στο να κατεβάζεις ψυχές κάτω, στο να προσφέρεις τη μήτρα σου για οικειοφορία να κατέβει ψυχή. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τις ψυχές που θέλουν να ενσαρκωθούν και δεν τους δίνεται φωλιά να έρθουν. Απλά και μόνο να δυσκολεύονται δηλαδή οι νέες κοπέλες να μείνουν έγκυοι, ας πούμε. Το βλέπουμε αυτό. Ενώ πρώτα είναι κάτι πολύ εύκολο αυτό. Αλλά πέρα από αυτή την κατάσταση, σε ποια μήτρα θα μπει τώρα μια ψυχή η οποία είναι τρομερά εξελιγμένη? Πρέπει και η μήτρα να είναι εξελιγμένη. Δεν μπαίνει σε οποιαδήποτε μήτρα ένας Αλέξανδρος. Είναι η αίρια των Καβηρίων η μαμά Ολυμπιάς. Δεν μπαίνει σε μια οποιαδήποτε μήτρα ένας Πλάτωνας. Η Περικτιόν η μαμά είναι Πυθαγόρια φιλόσοφος. Στο γυναικονίτη τα μάθα. Αυτά θα τα πούμε μετά. Στο γυναικονίτη τα μάθα. Αυτά είναι στη δεύτερη ώρα. Δεν μπορώ. Μην τα πεις από τώρα. Αφήστε τώρα. Οι γυναίκες ήταν μόνο για το γυναικονίτη. Θα τα πούμε, αυτά τώρα, ναι, στη δεύτερη ώρα. Μόνο για κυοφορία. Ναι, μόνο για κυοφορία, τι μόνο για κυοφορία. Και παιδομηχανές, ρε παιδί μου. Ναι, έλα μου, ναι, μόνο γι' αυτό είχαν τις γυναίκες. Έχουμε λοιπόν, πανέρχομαι τώρα εδώ, 47 λοιπόν ύμνος Διονύσου Περικαιωνίου που δηλώνει ακριβώς το ανέβασμα της Κουνταλίνης απάνω όταν τελικά μπορέσεις να κατορθώσεις, να γεννήσεις τον πνευματικό σου οργανισμό. Mm-hmm. Ακολουθεί ύμνος Διός Σαβαζίος νούμερο 48. Ποιος είναι ο Σαβάζιος? Ο Δίας που σώζει τον Βάκχο λέγεται Σαβάζιος. Οπότε τον εβάζει στο μυρό. Είναι αυτός που τον βάζει στο μυρό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός ο πνευματικός μου οργανισμός μετά από αυτό την κεραυνοβόληση και την κυοφορία και όλα αυτά, η ανανεωμένη μου υπόσταση, ας πούμε, στην ένσαρκη κατάσταση, πνευματικά ανανεωμένη, προστατεύεται από το ίδιο το θείον και μπαίνει μέσα στο DNA του θείου, δηλαδή στο σώμα του θείου. Μπαίνει στο σώμα του θείου. Ενσωματώνεται μέσα στις θείες οντότητες. Και μετά ο νούμερος 49, ύμνος Ύπτας. Ποια είναι η Ύπτα? Η Ύπτα είναι η νύμφη στην οποία παραδίδει ο Ερμής κατ' εντολή του Διός Σαβαζίου, όταν βγαίνει μετά από 3 μήνες από το μυρό του ο Ίαχος, γιατί ο Βάκχος γίνεται Ίαχος, δηλαδή υπάρχει ίαση στο Αχ Βάχ. Να τα πούμε έτσι, για να τα έχουμε στο μυαλό μας πολύ. Αχ, Βαχ, Βάκχος. Ίαχος, ίαση στο Αχ, Βαχ. Και Ιησούς. Και Ιησούς και Άκος, θεραπεία δηλαδή, στο Άχος. Παπ, στο Αχ, στο Αχ. Αυτό λοιπόν, όταν γίνει, ο Ερμής Λόγος, γιατί μέσα από το Λόγο γίνεται όλο αυτό, παραδίδει στην νύπτα που είναι νύμφη, την νύμφη, αυτή που δομεί το σώμα, στη μήτρα της μαμάς μου. Είναι η οντότητα η θεϊκή που αναλαμβάνει να δομήσει τον οίκο της ψυχής για να έρθει σε ενσάρκωση. Με το ύπτα με έχει κάποια σχέση? Απολύτως. Mm. Γιατί επειδή είναι η τελευταία σου ενσάρκωση τότε, ύπτασε. Πτεροφύησε. Και μετά φεύγεις. Επομένως, η νύμφη η οποία αναλαμβάνει τον Ίαχο, έτσι, και το παραδίδει ο Ερμής, λέγεται ύπτα. Γιατί θα ύπταται μετά ο νους. Για πες μας τον νουρθικό ύμνο της ύπτας. Ναι, να το διαβάσω. Λοιπόν. Πολύ θα το ήθελα. Ναι. Γιατί και τους διαβάζει και πάρα πολύ ωραία. Ήπταν κυκλίσκο, Βάκχου τροφών, Εβάδα κούριν. Καλό την ύπτα, την τροφό του Βάκχου. Είναι αυτή που ανατρέφει, γιατί πάει εκεί ο Ερμής για να τον αναθρέψει. Εβάδα που υμνεί τον Βάκχο, ήταν, όχι, Εβί Εβάν, αυτή είναι η Εβάδα. Mm. Αυτή που λέει Εβί Εβάν, που είναι αυτή η αρχή, το Εβί Εβάν, που λέμε και εμείς όταν τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας τώρα. Μπράβο. Και από το αυτό το Εβάν έχει μέσα και ένα Εφ και Άνω. Τακ, είμαι στην κατάσταση Εφ και πάω Άνω. Εβί Εβάν. Εβάδα Κούριν λοιπόν, η κόρη η οποία τον υμνεί με Εβί Εβάν. Να το λέγαμε. Mm-hmm. Μυστιπόλων.
Αυτή η μυστηπόλος, επειδή είναι πολύ συχνή λέξη, αυτή η λέξη μυστηπόλος, είναι το σημείο γύρω από το οποίο περιστρέφονται όλοι. Έξω και πόλεις. Έξω και πόλεις που περιστρεφόμαστε γύρω-γύρω όλοι, στη μέση η Βουλή. Τέλος πάντων. Εκεί στην πόλη τριγυρνάμε όλοι. Και γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Βανόλης που λέγαμε. Οπότε οι μύστες, ο μυστηπόλος είναι αυτός που συγκεντρώνει γύρω του τους μύστες. Αυτή λοιπόν συγκεντρώνει γύρω της αυτή η ενέργεια τους μύστες που θέλουν να βρουν αυτόν τον δρόμο προς τη θέωση. Πώς λέμε και πόλος έλξης. Της συγκεντρώνει, της μαγνητίζει. Της μαγνητίζει. Λοιπόν. Τελετές είναι αγαλωμένοι σάβου αγνού. Αυτοί που αγάλλεται με τις τελετές του σάβου του αγνού. Ακούτε τώρα ετυμολογία για τη λέξη αγνός που δίνει ο Πρόκλος. Εκεί έπαθα. Αγεννήτος. Αγνός, αγεννήτος. Θα μπορούσες να πεις άγω στο νου, αγνός. Άγω και νόμος. Αυτό που με άγει στο νου. Και αυτή καλή ετυμολογία είναι. Ο Πρόκλος όμως λέει είναι από τη λέξη αγεννήτος, γιατί όταν καταφέρεις την αγνότητα, στο τέλος φεύγεις από τον κόσμο της γέννησης. Απίθανο έτσι. Και αυτό είναι μέσα στη λέξη αγνός. Άρα του σάβου αγνού, αυτού του κοσμικού νου, που θα σε σώσει από αυτή την κατάσταση της κακότητας, κύκλου ταν λήξε και αναπνεύσε κακότητος, όπως μας λέει ο Πρόκλος, ότι λέγανε οι Ελευσίνοι μύστες, να λήξει ο κύκλος της ενσάρκωσης και να αναπνεύσουμε, να πνέουμε άνω με το πνεύμα μας, απαλλασσόμενοι από την κακότητα του κόσμου. Αυτός λοιπόν ο Σάβος, που είναι σαόαζος, δηλαδή σάος, σωτήριος, και άζος που σημαίνει κατάξαρος. Δηλαδή, όταν φλέγεσαι, δεν υπάρχει υγρότητα, τσακ. Δεν μου λέτε, όταν έρχεται ο ήλιος στη θάλασσα και την εξατμίζει, τι μένει το άλας. Είδατε που λέει, εσείς είστε το άλας της γης. Ακριβώς αυτό. Και αυτό το άλας, λες άλλα μου τα κατάφερα. Άλλας. Άνοιξε και λίγο καλά. Άλλο. Γιατί η άλλη θησαλός είναι η εθερική θάλασσα. Εκεί πέρα που θα πάει η ψυχή δηλαδή και θα φύγει από την ταλαιπωρία την εδώ. Γιατί η θάλασσα του συναισθήματος λέγεται θάλασσα στον όμιλο. Η αταραξία λέγεται άλλης. Οπότε αυτό το άλλας βγαίνει όταν το φως του νου και η θερμότητα αυτή εξατμίζει το ταραχώδες συνέστημα που είναι η θάλασσα. Και τελικά θα μείνει το κατάλευκον άλλας, το οποίο άλλας, να πω και κάτι χημικό, να το πω, γιατί μ' αρέσει να τα σκέφτομαι και αυτά τα χημικά, είναι χλωριούχον νάτριο. Νάτριο. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, τι πάει να πει χλωριούχον νάτριο. Καταρχήν, το χλωριούχον νάτριο κρυσταλλώνεται στο κυβικό σύστημα. Δηλαδή, άμα δεις ένα κρύσταλλο αλατιού, είναι σαν κυβάκι. Φανταστείτε ότι στο κέντρο του κύβου είναι ένα νάτριο, στις κορυφές του τα χλώρια, ή στο κέντρο ένα χλώριο και στις κορυφές του νάτριο, γιατί είναι ένα πλέγμα αυτό, τέλος πάντων. Το οποίο είναι τεράστιο. Ο οποίος κύβος είναι και το στοιχείο της γης. Ακριβώς. Άρα αυτό το χλωριούχο νάτριο πρωτίστως έχει να κάνει με την ενσάρκωση στη γη. Δεύτερον, πάμε να δούμε τη λέξη χλώριον και τη λέξη νάτριον. Τι είναι το χλώριον? Α, χλώριο είναι χλωρός, στα αρχαία ελληνικά είναι ο πράσινος. Τι είναι το πράσινο καλέ? Το εθερικό κέντρο της καρδιάς. Να το χλωρόν. Ο κυσός. Τι άλλο είναι χλωρόν? Χλωό, μορφός, είναι η αιστεία, ξέρετε. Έτσι λέγεται στον ύμνο της. Η ουσία μας. Η ουσία μας δηλαδή βρίσκεται στην καρδιά μας. Αυτό, γι' αυτό είναι χλωόμορφος η αιστεία. Εκεί είναι το αιστιακό μας πυρ. Άρα το χλωρόν, το χλωριούχο, είναι αυτό που κατέχει τη δύναμη της αγνότητας της καρδιάς. Ωραία, για το άλλο λέμε τώρα. Και τον άδριον, εγώ το ετυμολογώ, νους ατηρείς. Ατηρείς σημαίνει ακατάλυτος. Όταν μπορέσω να διατηρήσω το νου μου ακατάλυτο και να μην φαγωθεί από τα πάθη, να μην το βάλω στο μουσκιο και να ενδώσω στα πάθη του σώματος, τότε και εξαγνίσω το συναισθημά μου, χλώριον, χλωρών που λέγαμε, τότε γίνεμαι το χλωριούχο νάτριον κάλας. Όχι άλλας.
κάλας. Γιατί το κάλας τελικά έχει μέσα και το κάλος. Το έχει, βλέπετε, και το κάλος. Έχει και το κάλος. Άρα βλέπουμε εδώ ότι αυτό το άλλας, που λέμε ότι εσείς είσαστε το άλλας της γης, από εσάς θα προέλθουν οι αγνές ψυχές που θα πάνε προς εκθέωση. Αυτό θέλω να πει. Και η θερμότητα και η λάμψη του νοητού ήλιου του νου σας θα εξατμίσει την ταραχή του συναισθήματος και θα γίνεται ολόλευκο άλλας. Εδώ λοιπόν... Γιατί όταν δεύεις... Όταν... Όταν δεύεις, δεύεις, ναι. Έτσι, το άλλας, το οποίο έχει την ιδιότητα να πάνω στο αλάτι κάθεται και η ψυχή. Το ξέρεις αυτό? Στο αλάτι κάθεται η ψυχή. Ναι. Ξέρω ότι χρησιμοποιούμε το αλάτι για καθαρμούς. Και όχι μόνο για καθαρμούς. Μπορείτε να κάνετε ένα πείραμα όλοι σπίτι. Mm-hmm. Μπορείτε να πάρετε και να κλείσετε μία μύγα μέσα σε ένα... γυάλινο παζάκι. Αυτά τα κάνω γιος μου στην τρίτη δημοτικού. Μέχρι να δείτε ότι η μύγα θα πεθάνει. Να αφήνετε μια, μια μέρα. Ισχύει αυτό. Έτσι, μια μέρα. Αφήστε να πεθάνει. Δεν θα υπάρχει πια οξυγόνο. Λοιπόν, μόλις καλύψετε την μύγα με αλάτι, η μύγα θα αναστηθεί. Τι λέτε, το ίδιο ξέρω και για το μέλι. Με τις μέλισσες. Ναι. Άκου τώρα να δεις. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι, γιατί έχει την ιδιότητα αυτή. Εγώ ξέρω πού θέλει να καταλήξει. Γιατί όταν δεύεις λοιπόν. Η όντα άλατος, έτσι, και κάθε την ψυχή πάνω, η ψυχή στα αρχαία είναι κα, είπαμε εκεί, το θυμάσαι, ναι, 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 και στα Αιγυπτιακά το ίδιο, και στα Σανσκριτικά το ίδιο, ναι, σε όλες τις αρχές. Οπότε η Ακαδημία είναι ο Δήμος των Ψυχών. Πρόσεξε τώρα όμως, δεύεις λοιπόν αυτά και τα βάζεις και στην πυρά, γίνεται δευκαλίων και πύρα. Δικό μου. Ωραίο, μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Του μπεκέσιο να μου. Είσαι, ναι, 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 πλήρως συντονισμένος. Και παρεμπιπτόντως, σήμερα το πρωί, επειδή άκουγα ότι ο άνθρωπος αποτελείται μεταξύ άλλων από το άζωτο, το θείο, το νάτριο, το κάλιο, είπες το νάτριο και το κάλιο, ασβέστιο και φόσφορο, λέω, έχουμε το αΐζωτο θείο άσβεστο φως. Ακριβώς. Φέρουμε. Ακριβώς. Φως φέρουμε. Ακριβώς. Φωσφόρος. Και συμπλήρωσες και το νάτριο και το κάλιο τώρα. Έτσι, μπράβο. Ακριβώς. Οπότε εδώ πέρα άσβεστον το πύρ το διατηρούμε το εστιακό μας. Φωτίζουμε σαν φέρουμε το φως. Είμαστε φορείς του φωτός, φωσφόρος. Έτσι. Γινόμαστε τιμητές του θείου κάλους. Και από εκεί είναι κάλιον, το... γινόμαστε κάλοι, δηλαδή από καλή αυτό το άσβεστο φως που ήταν της εστίας έχει επικατήσει μέχρι σήμερα στις υπόλοιπες θρησκείες που κάνουν δεύτερη λάβετε φως. Δεύτερη λάβετε φως, έτσι ακριβώς. Και η λέξη κάλιον είναι ο συγκριτικός μαθμός της λέξης αγαθός. Mm-hmm. Αγαθός. Σωστό και αυτό. Κάλιστος. Κάλιον κάλιστος. Κάλιστος. Οπότε γίνομαι καλύτερος, θα λέγαμε. Είναι η εξέλιξη. Γίνομαι καλύτερος. Και αυτό είναι το κάλιον, διατηρώντας άσπρος να το πει. Βλέπεις όλα αυτά, είναι δομικά στοιχεία του ίδιου μου του οργανισμού. Και δεν είναι τυχαία, παραπέμπω τους ακροατές να ακούσουν την ανάλυση μου στα στοιχεία στον περιοδικό πίνακα. Και ρωτάει τώρα η Κέτη και λέει, ναι. Καλησπέρα, μια καταπληκτική εκπομπή. Θα ήθελα να ρωτήσει την κυρία Μαραγκού, άνθρωποι σαν τον Παΐσιο που πράγματι ήταν ένας Άγιος και εμφανιζόταν όπου ήθελε. Αυτό το ξέρω και εγώ γιατί... Τι έκανε όπου ήθελε? Όπου ήθελε εμφανιζόταν. Εμφανιζόταν, βέβαια. Ξέρω περίπτωση που μιλάει στο τηλέφωνο μαζί του άνθρωπος στο Άγιο Όρος και εμφανίζεται στην Αθήνα σε λιγότερο από λεπτό. Και εγώ ξέρω περίπτωση κάποιου φίλου του Αγίου Παϊσίου που γνώρισε μια γνωστή μου και έκανε, το έχει δει με τα μάτια της. Αυτό να το κάνει και αυτός. Αυτό σου λέω τώρα. Άκου τώρα εδώ. Εμφανιζόταν λέει όπου ήθελε, ήταν λέει, η τελευταία του ενσάρκωση στη γη. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ. Ότι έφτασε στην εκθέωση. Θεωρώ ότι αυτά τα όντα που δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι η τελευταία ενσάρκωση. Είναι ενσάρκωση κατά σχέση με δαίμονος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πριν την εκθέωση να εμφανίζεται όπου να είναι. Έχει ήδη εκθεωθεί και μετά παίρνει αποστολή να κατέβει ως φορέας του Θείου Λόγου και επειδή είναι νους, είναι φωτόνια, τρώει φωτόνια αυτός. Γι' αυτό αυτοί τρώνε πάρα πολύ λίγο. Γι' αυτό δεν τρώνε. Γι' αυτό δεν τρώνε. Ο Απολλώνιος Θεανέας, ο Απολλώνιος Θεανέας μας λέει ο Φιλόστρατος, όταν πήγαινε να φάει, απομακρυνότανε λιγάκι. Απομακρυνόταν λιγάκι από τους άλλους, γιατί θα κουμπλάραν οι άλλοι όταν έβλεπαν τι τρώει. Πέρασε ήδη μία ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα.
Τίποτα γι' αυτό. Είπαμε τόσα λοιπόν, και τίποτα. Μείνετε κοντά μας συντονισμένοι εδώ. Μας ακούτε στο στούντιο καθ' όλη τη διάρκεια των διαφημιστικών μηνυμάτων. Σε λιγότερο από ένα λεπτό είμαστε πίσω, κοντά σας. Πολύ λιγότερο, παιδί, είναι γύρω στους 30 δευτερόλεπτα. Ελλάδα FM, αόρατοι ταξιδιώτες. Ελλάδα FM. Η ώρα είναι 11. Ελλάδα 94,3 στα FM. Η δική σου φωνή στο ραδιόφωνο. Πληροφοριακά θα σας πω ότι έχουμε έτοιμα από όχι από έναν, αλλά από πάρα πολλούς ακροατές να γίνει τριούρη εκπομπή. Όπα! Απλά σας το λέω. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε. Άμα αντέξουμε. Να ξανάρθουμε, καλέ. Θα ξανάρθουμε. Κάτσε να δούμε, γιατί εντάξει, δεν είναι. Έχει έρθει με τον κηδεμόνα τη σήμερα. Έχει έρθει με τον κηδεμόνα μου. Επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τεχνικό, ολικό τεχνικό πρόβλημα στο σταθμό. Είχε είναι για να έρθω εδώ ζωντανά. Γι' αυτό έγιναν όλα. Έχουν πάθει σύνδρομο στέρησης οι φίλοι μας. Καταλαβαίνετε, έχουν πάθει σύνδρομο στέρησης. Αλλά δεν τους είδα και τόσο πολύ να αστερούνται, διότι αν είχαν πάθει σύνδρομο στέρησης, θα είχαν μπει μέσα στο Facebook στην ομάδα μας, όλα τα ταξιδιώτες, να γράψουν, να ρωτήσουν, να κάνουν. Δεν είδα πολλά πράγματα λοιπόν. Δεν πειράζει. Ακολουθήστε μας στο Facebook. Μπορεί όμως να τους καλύπτουμε. Μπορεί. Και να μην λοιπόν, έχουν τι να ρωτήσουν. Και να λέει αυτό που θέλω να ρωτήσω μου απαντήθηκε. Κάντε ένα χεράκι να μας δείξετε ότι σας αρέσει η εκπομπή. Κοινοποιήστε την εκπομπή όσο μπορείτε και τώρα κατά τη διάρκεια που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε στο Zoom. Περνάμε στο Zoom. Αλλά πριν περάσω στο υπόλοιπο κομμάτι. Θέλω δύο ακόμα να τονίσω εδώ στη σειρά. Ωραία. Είπαμε για τον 49 ο ύμνος της ΥΠΤΑΣ. Α, να το τελειώσουμε αυτό. Α, ναι, να το τελειώσουμε, μπράβο. Τελετές συναγαλωμένης Σάββου Αγνού. Είπαμε ότι αυτή αγάλεται με τις τελετές του Θεού, του Διός δηλαδή, που σε κάνει, που σε σώζει και σε κάνει άζων, δηλαδή κατάξερο, δηλαδή άλλας, καταλάβατε. Δηλαδή της εκθεωτικής πορείας. Αυτή αγάλεται με τις τελετές της εκθεωτικής πορείας. Νυκτερίστε χωρίς ερυβρεμέταο Ιάκου με τις τους νυκτερινούς χορούς του πολύβροντου Ιάκου. Νάτος ο Ιάκος, δηλαδή σε αυτήν παρέδεται. Εδώ νυκτερινές τελετές μέσα στη νύχτα των υποσελήνων πεδίων τελειοποιούμεθα και γινόμαστε όλβοι. Ο όλβιος είναι αυτός που ολοκληρώνει τους βίους. Βρισκόμαστε στον χορό του Ιάκου. Ο χορός του Ιάκου γύρω του έχει τους Ολυβίους. Κλήθη μου ευχομένου χθονή μήτυρ Βασίλεια, άκουσέ με τώρα που προσεύχομαι σε σένα, μητέρα χθονή, δηλαδή εσύ θα με πτεροφυήσεις ενώ εγώ είμαι ένσαρκος. Γι' αυτό είναι χθονή αυτή στη χθόνα. Βασίλεια, βασίλισσα, είτε σύ γεν Φρυγίη κατέχεις ήδης όρος αγνών, είτε στη Φρυγία, γιατί από εκεί έχουμε από μεγάλη λατρεία του Διονύσου στη Φρυγία, όπως ξέρετε. Εκεί είναι η Κυβέλη, η Τελίδας Μεγάλης Μητέρας. Είναι κάτι ανάλογο με τη Μηνοϊκή Μεγάλη Μητέρα κτλ. Είτε κατέχεις το όρος της Ίδης, όπως έχουμε ήδη στην Κρήτη, γι' αυτό δεν είπα για τους Μηνοϊτές, που είναι το ιδέων άντρων και συμβολοποιεί τον κόσμο των ιδεών και των νοητών, το όρος, τα υψηλά επίπεδα των νοητών, αυτό είναι το είδης που λέει, το ίδιο έχουμε και στην Τρία, παιδιά. Στην Τρία το βουνό λέγεται ήδη. Άρα αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, γιατί η Τρία είναι ο κόσμος ενσάρκωσης. Εκεί όμως υπάρχει το βουνό ήδη, δηλαδή μέσα στον κόσμο της ενσάρκωσης έχεις τη δυνατότητα να έχεις πρόσβαση στον κόσμο των νοητών. Αυτό, με την πτεροφύησή σου. Ήτ μόλος τέρπισε, καλόν λυδίσει θώασμα, αυτό επειδή θέλει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση λέξη ήτ μόλος, παραπέμπω όσους έχουν το βιβλίο μου στο Διόνυσο, που είναι πλήρως αναλυμένος ο ύμνος της ύπτας, το ήτ μόλος, γιατί σε τρέπει, δηλαδή τέρπι, συγγνώμη, σε ευχαριστεί ο ήτ μόλος, τι είναι ο ήτ μόλος, κάνω μία τομή, μεσοκαθέτου πάνω στην ενσάρκωσή μου και κάνω ένα το ισοσκελές τρίγωνο του δαίμονος και φεύγω.
Δεν θέλω να επισέλθω σε αυτό, γιατί πλήρως αναλύεται εκεί, αλλά μέσα εδώ κωδικοποιείται η μεταμόρφωση του ανθρώπου σε δαίμονα, μέσα στο τμόνο που λέει εδώ. Έρχει ο προστελετάς ιερό γήθουσα προσώπο, έλα στις τελετές με το πρόσωπό σου γεμάτο ευχαρίστηση. Αυτό είναι λοιπόν η ύπτα που είναι η θεότητα που αναλαμβάνει τον προσεκθέωσιν νουν. Αυτό λέγεται ύπτα. Τώρα, ο νούμερο 50 ύμνος Διονύσου Λυσίου. Βέβαια, γιατί όταν φτάσεις σε αυτή την κατάσταση λύεσαι από τα δεσμά της ύλης. Πολύ απλά. Και το νούμερο 51, ύμνος νυμφών, γιατί έρχομαι σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Παΐσιο, γιατί όταν τελικά λυθείς από τα δεσμά της ύλης, αποστολή σου είναι να ξανάρθεις κάτω και να ξανενσαρκωθείς προκειμένου να φωτίσεις τους άλλους και τότε διακτηνίζεσαι και πας όπου θέλεις, σε ό,τι σώμα θέλεις, βρίσκεσαι όπου θέλεις. Βλέπε Απολλώνιο ότι η Ανέα που λέει στο Δίωνα το μαθητή του, κοίταξε του λέει, περίμενε με το πλοίο στην τάδε παραλία για να φύγουμε. Λέει, μα αδικάζεσαι αυτή την ημέρα. Πώς θα σε περιμένω? Θα είσαι στο δικαστήριο με τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Τι σε νοιάζει, λέει εσένα. Και μέσα στο δικαστήριο λέει, γεια σας, και φεύγει. Εσύ λέει, δεν έχεις εξουσία πάνω μου, σας θυμίζει κάτι? Δεν έχεις, λέει, εξουσία πάνω μου. Και εξαφανίζεται μπροστά στα μάτια του αυτοκράτορα που πήγε να το βγάλει μάκο και να τον κατηγορήσει. Γιατί έκανε μαγικά αυτός. Φυσικά κάνει μαγικά. Όταν είναι ως δαίμον, κάνει μαγικά. Και εμφανίζεται στο Δίωνα και αντίο σας και τον ψάχνανε. Οπότε αυτή η διακτήνιση, αυτό θέλω να πω, είναι χαρακτηριστικό ενσαρκωμένου κατά σχέση με δαίμονους. Και γι' αυτό ακριβώς μετά την όλη πορεία από το 44 μέχρι το 50, είδατε που διαβάσαν τους ύμνους, σε τι αναφέρονται, είναι ο ύμνος των νυμφών, γιατί οι νύμφες είναι αυτές που θα σε ενσαρκώσουν πάλι. Και βλέπουμε τελικά ότι από το 44 και κάτω είναι η δράση του θείου στο προσεκθέωσιν οργανισμό και το τι αυτός επωφελείται από τις, από τις θεότητες. Γι' αυτό και ο ύμνος της Αφροδίτης είναι μετά το 44, είναι ο νούμερο 55. Και το 55 έχει λεξάριθμο, είναι ο λεξάριθμος της λέξης εν. Το ε είναι το 5 και το ν το 50. Άρα η Αφροδίτη είναι αυτή που θα σε πάει στο εν. Και είναι η θεά του θείου Κάλους και του θείου Έρωτος. Επομένως μιλάμε ότι η ψυχή δέχεται το θείο Έρωτα. Ο δε, μια άλλη παρατήρηση που θέλω να πω πάλι στην εκπομπή σας είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, παρατήρησα, ότι τα διπλά νούμερα... Αυτή θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Τα διπλά νούμερα... 11-22... Ναι. Αυτά τα διπλά νούμερα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ξεκινάω πριν πω τα προηγούμενα, επειδή είπαμε για την Αφροδίτη το 55. Προσέξτε, το 66 είναι του Ηφαίστου, που είναι η πρώτη σύζευξη της Αφροδίτης. Mm. Είναι ο επίσημος σύζυγός της. Mm. Ο Ηφαίστος είναι ο νόμος της μορφής, η Αφροδίτη είναι ο νόμος της αρμονίας. Ο Ηφαίστος μορφοποιεί τον κόσμο. Είναι κόσμιο μέρος εργαστήρι, λέει ο ύμνος του. Εσύ δηλαδή εργάζεσαι για να δομήσεις όλο τον κόσμο. Εθύρ, ήλιος, άστρα, σελήνη, πάντα ταύτα γάρι φέστιο μέληθνη της υπροφαίνει. Δηλαδή κάνεις φανερά τα μέλη σου στους νητούς, δίνοντας τον εθέρα, τον ήλιο, τα άστρα. Δηλαδή καταλαβαίνετε οτιδήποτε λάμπει, είσαι νύφεστος. Στον τον κόσμο. Ενώ. Αυτό λοιπόν έχει Κάλος. Δεν είναι τυχαίο, έχει αρμονία. Γι' αυτό είναι η νόμιμη σύζυγός του, η Αφροδίτη. Ο 66 λοιπόν έχει άμεση σχέση με τον 55. Και ο 88 έχει άμεση σχέση με τον 55. Γιατί είναι του Άρεως. Είναι η δεύτερη σύζευξη της Αφροδίτης. Και αυτό σημαίνει, γιατί τελικά απαντάει, ας πούμε, τον Ήφαιστο. Γιατί αρμονία χρειάζεται, εκδηλώνεται στα αντίθετα. Δηλαδή, όταν στη μουσική πάρτε, θέλουμε και τους ψηλούς τόνους και τους βαρύς τόνους. Δεν γίνεται μόνο ο βαρύτονος να δομήσει μια χοροδία. Θέλει και τον τενόρο, θέλει και τον βαρύτονο. Έτσι δεν είναι? Άρα, ο νόμος των αντιθέσεων είναι σονάρης. Γιατί υπάρχει αντιπαλότητα στα αντίθετα. Υπάρχει, λέμε, φως, σκοτάδι, αντίπαλα, ζέστη, κρύο κτλ. Όταν μέσα μου έχω σωματικότητα, πνευματικότητα που είναι τα αντίθετα μέσα μου, τα εναρμονίσω, τότε δέχομαι το Κάλος τη
της ψυχής, τότε βγάζω το κάλλος ψυχής. Άρα βλέπεις ότι η Αφροδίτη έρχεται αφόρα, πηγαίνει με τον Άρη για να δηλώσει την στον κόσμο της γέννησης και την εναρμόνιση των αντιθέτων προκειμένου να εκθεωθεί. Και ο νούμερο 77, που είναι το ενδιάμεσο, είναι της μνημοσύνης. Γιατί όταν συμβαίνει αυτό και εναρμονιστείς και δεχτείς στην πάλη αυτή των αντιθέσεων μέσα σου την αρμονία, τότε αναβιώνεις μέσα σου, αναβιώνονται όλες οι μνήμες των νοητών. Τότε παίρνεις τα δώρα της μνημοσύνης και φεύγεις από τη λύθη του πεδίου που είμαστε εδώ. Βλέπετε λοιπόν ότι τα διπλά νούμερα που σχετίζονται, και αν πάμε και στα προηγούμενα τώρα, το 11, το 11 είναι ο ύμνος του Πανός και ο Πάνας είναι γιος του Ερμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλο αυτό το πράγμα θα το καταφέρεις όταν τιμήσεις τον Λόγο, γιατί ο Ερμής είναι ο Θεός του Λόγου. Και ο Πάνας είναι ο Επόλος με αλφαγιώτα ή Εγωπόλος. Και Εγωπόλος σημαίνει αυτός που γύρω του έχει Αίγες. Και οι Αίγες είναι οι ψυχές που δεν κλείνονται στο μαντρί. Οι αντίθεσες. Οι αντίθεσες που κατακτούν πνευματικές κορυφές και βγαίνουν από τη λεγόμενη πύλη του Εγώκερο, όπως ξέρουμε, που εκεί μας λέει ο Πορφύριος στο περί του Ενωδησία των Ιμφωνάντρου, ότι βγαίνουν από εκεί οι εκθεωμένοι νόες, οι ψυχές που πάνε προς εκθέωση. Ο νούμερο 22 τώρα ύμνος, γιατί να τα πούμε και αυτά, μέχρι το 44, είπαμε να μην το αφήσουμε το 22 και το 33, ο νούμερο 22 είναι της Τιθίος. Είναι μια Τιτανής, η Τιθής, η γυναίκα του, η σύζυγος του ωκεανού, μεγάλος Τιτάνος, ο πρώτος Τιτάνος ωκεανός, ο Κις Νους δηλαδή, ο γρήγορος Νους, και η Τιθής. Θα σας πω την εκπληκτική ετυμολογία που δίνει ο Σωκράτης στον Κρατήλο, που λέει ότι είναι από το διατόμενον και το ηθούμενον. Τι είπα να πει ηθούμενον και διατόμενον? Ηθμός με ήττα είναι το φίλτρο. Φανταστείτε λοιπόν το φίλτρο του καφέ, βάζουμε μέσα το καφέ και από πάνω χύνουμε νερό. Αυτό το οποίο είναι πάνω από το φίλτρο είναι το διατόμενο και το ηθούμενο το περνάει από κάτω. Η Τιθής λοιπόν είναι ένα φίλτρο συμπατικό, το οποίο από το κοσμικό νου παίρνει ένα μέρος του και το διαθέτει στους ενσαρκωμένους, αυτούς που έρχονται κάτω εδώ, όχι μόνο στους ενσαρκωμένους, δηλαδή ένα ποσοστό του κοσμικού νου, αν θέλεις, θα πάρει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ας πούμε, οι αρχαγγελικές οντότητες, ένα μικρότερο ποσοστό θα πάρουν οι νύμφες, ένα μικρότερο ποσοστό θα πάρουν οι άνθρωποι, ένα μικρότερο ποσοστό θα πάρουν οι κακοί, ας πούμε, οι αγαθοί θα πάρουν περισσότερο. Δίνει δηλαδή το καταξία. Άρα αυτή η Τιθής κανονίζει τι θα περάσει από το φίλτρο. Το διηθητικό. Το διηθητικό. Έτσι, μπράβο. Αυτό λοιπόν το 22 που έχει άμεση σχέση με όλη την ιστορία της ενσάρκωσης, πώς έχει θεϊκά δρομολογηθεί αυτό το πράγμα. Και το 33 είναι ύμνος της νίκης. Οπότε εδώ το 33, όταν έχεις αυτή την επενέργεια των θεοτήτων, τότε έρχεται η νίκη πάνω στο υλικό επίπεδο, η νίκη του νου των νοητών πάνω στην ύλη, και γι' αυτό ο ύμνος της νίκης είναι ακριβώς μετά από το 32 που είναι ο ύμνος Αθηνάς. Γιατί η Αθηνά εκθεώνει. Η Αθηνά λοιπόν σε εγκρίνει ότι δεν χρωστάς κάρμα και φεύγεις. Και τότε αυτή είναι η νικηφόρα πορεία σου. Είναι τη υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Η Δήμητρα με τον ορφικό ύμνο 40. 40 τι? Καταρχήν το 4 είναι τα 4 στοιχεία. Είναι λοιπόν η γη που σου δίνει τα 4 στοιχεία για να σου προσφέρει το πεδίο ενσάρκωσης που θα είναι και το πεδίο της μαθητείας σου. Η Δήμητρα. Και το 10, γιατί το 4 επί 10 είναι. Το 10 είναι ο ύμνος της φύσεως. Τι είναι η φύση? Φύση, με πολύ λίγα λόγια θα πω. Όταν λένε οι φιλόσοφοι φύση, εννοούν τους δαίμονες που σου εμφυσούν ζωή. Δηλαδή, το φύο σημαίνει φυτρώνω, αυξάνω, μεγαλώνω, που λέμε που ξεφύτρωζε, και αυτοί που εμφυσούν, που εμψυχώνουν, γιατί όταν φυσάω, ψύχω. Λέμε φύσηξε τον ακριώσει, έτσι. Όταν λοιπόν αυτοί εμφυσούν,
που σημαίνει σου δίνουν, συνοδεύουν, σου δίνουν την ψυχή, οι ψυχοτρόφους άβρας να τις παρέχουσα ενώ ύμνος της σειράς. Παρέχεις δηλαδή στους θνητούς τις άβρες που τρέφουν την ψυχή. Τις σάβρες. Άβρες. Όχι σάβρες, τις άβρες που τρέφουν την ψυχή. Ναι, το λογοπαίγνιο αυτό. Εδώ λοιπόν, η Ήρα λοιπόν, η συμπαντική ψυχή παρέχει αυτούς τους δαίμονες που θα εμψυχώσουν και θα εμφυσίσουν ζωή στον ενσαρκωμένο νου. Και αυτό το πράγμα το λέμε κωδικά φύσης. Όλη αυτή τη διαδικασία το λέμε φύσης. Όταν λοιπόν γράφει ο Ηράκλειτος περί φύσεως, δεν γράφει τα ωραία λουλουδάκια και τα δέντρα που πάνω στη φύση. Γράφει για τους δαίμονες. Και υπάρχουν πάρα πολλοί φιλόσοφοι που έχουν γράψει περί φύσεως. Τα φυσικά, τα μετά τα φυσικά. Φυσικά, μπράβο, έτσι, μπράβο. Άρα και ο Πρόκλος το λέει ξεκάθαρα, αλλά και άλλοι φιλόσοφοι, ότι πρόκειται για τους δαίμονες, οι φύσεις. Οι φύσεις είναι ακριβώς αντιπροσωπεύει τους δαίμονες. Άρα το 40 είναι τα τέσσερα στοιχεία και το 10 μέσα, 4x10, που είναι οι δαίμονες που σε φέρνουν να ενσαρκωθείς στον κόσμο των τεσσάρων στοιχείων, που θα σου δώσει το πεδίο της γης προκειμένου να φτάσεις. Το 40. Και να μην ξεχνάμε ότι η τετράς είναι τετλάς, έτσι. Και θα έρθεις να ταλαιπωρηθείς λιγάκι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Αλλά ναι, έχει μια ταλαιπωρία. Και το 33 θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η νίκη όταν ανανοούν από τους 33 σπονδύλους. Μπράβο ρε Σιδανάη, συντονίζεσαι πλήρως. Τελικά είσαστε πολύ συντονισμένοι εδώ πέρα. Ναι, ακριβώς. Έχουμε συντονιστεί με τη λύρα του Ορφέα. Με τη λύρα του Ορφέα. Α, ναι. Δεν μας είπες καθόλου για τη μουσική σχέση. Για τον μαθηματικό Ορφέα. Ναι, για τον... Τίποτα. Εγώ δεν ξέρω. Ρωτάω τώρα. Να πούμε πριν τελειώσει η εκπομπή και μου πείτε ότι είναι 12 η ώρα και μας έρθει τώρα. Ναι. Να σας πω λιγάκι τι λέει ο μύθος. Και αυτόν τον μύθο τον έχω βρει εδώ, παιδιά, να σας τον διαβάσω κιόλας, που μας το λέει ο Ερατοσθένης στους καταστερισμούς. Λέει, σας διαβάσω μία απόδοση, ας πούμε. Λοιπόν, για χάρη της γυναίκας του κατέβηκε στον Άδη της Ευρυδίκης και έπαψε να τιμά τον Διόνυσο, όποιος τον είχε ξεχωρίσει. Θεώρησε τον ήλιο ως τον σημαντικότερο από όλους τους θεούς. Οργισμένος ο Διόνυσος από αυτό, έστειλε τις μασαρίδες, όπως τις αποκαλεί ο Αισχύλος. Αυτές τον διαμέλυσαν και σκόρπισαν τα κομμάτια του. Οι μούσες τα συναρμολόγησαν και τον έθαψαν στην περιοχή που ονομάζεται Λίβιδρα. Επίσης να πω ότι... Τι άλλο λέει σε άλλο στίχο. Θεώρησε τον ήλιο ως τον σημαντικότερο από όλους τους θεούς, τον οποίο και αποκαλούσε Απόλλωνα, και σηκωνόταν τη νύχτα νωρίς το πρωί, ανέβαινε στο Παγκαίον και περίμενε την Ανατολή για να δει πρώτος τον ήλιο. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, δηλαδή αξίζει άλλη μια εκπομπή για τον Ορφέα. Την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή να συνεχίσουμε. Θα πω τώρα αυτό το κομμάτι και... Θα το εξηγήσω κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν υπάρχει εξήγηση τι είπα να πει, τον διαμέλυσαν οι μενάδες, του κόψανε το κεφάλι και μετά αυτό μαζί με τη λύρα ξεβράστηκε ενώ έψελνε ύμνο στο κομμένο κεφάλι στη Λέσβο και μόλις το βρήκανε οι Λέσβοι κάνανε εκεί πέρα ένα ναό αφιερωμένο σε αυτόν, ας πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κεφάλι που μιλάει τρέχει στη Λέσβο, ποιος είναι ο κώδικας? Αυτού. Να βρούμε την λοιπόν, αλληγορία. Αυτή η αλληγορία λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι που σας διάβασα, μπορούμε να πιαστούμε από αυτό που λέει ο Ερατοσθένης στους καταστερισμούς και να καταλάβουμε την αλληγορία. Οργισμένος ο Διόνυσος έστειλε τις βασαρίδες γιατί θεώρησε τον ήλιο σημαντικότερο από όλους τους θεούς, τον Απόλλωνα. Τι σημαίνει αυτό? Ο Ορφέας δίνει τη μυστηριακή γνώση, είναι ένας φορέας μυστηριακής γνώσης εδώ που σε βοηθάει να τελειοποιηθείς και να εκθεωθείς. Όταν φτάνεις στο σημείο της έλαμψης, της εκθέωσης, τότε τι κάνεις ως ψυχή ελαμπωμένη? Μένεις σκέτος νους και αυτή η διαδικασία λέγεται επίρρωσης, γιατί ο νους είναι πύρινος, ενώ η διαδικασία της ενσάρκωσης λέγεται διακόσμησης, γιατί έρχεσαι μέσα στον κόσμο.
Όταν λοιπόν εσύ πας στην εκπήρωση, αυτό σημαίνει λατρεύει τον Απόλλωνα και με τον ήλιο, εγκαταλείπεις τον κόσμο της ενσάρκωσης. Αυτό είναι. Γι' αυτό ο Διόνυσος, ο οποίος διακοσμεί, είναι διακοσμητής, δηλαδή σε φέρνει στη ζωή, τσαντίζεται και λέει, κάτσε ρε φίλε, από εδώ πράσες, δεν μπορεί να μας ξεχνάς εμάς τώρα και να λατρεύεις τον ήλιο ως σημαντικότερο, εμείς τι είμαστε δηλαδή, παρακαλώ. Λοιπόν, για να το πω δηλαδή, όταν ο νους εκθεώνεται, δεν πρέπει να ρίξει μαύρη πέτρα πίσω του. Γι' αυτό γυρνάνε με επιστασίες μετά. Γι' αυτό ο Οδυσσέας όταν φτάνει στους Φαίακες λέει, στείλτε με στην Ιδάκη. Μα λέει, δεν σκέπατες να φτάσεις εδώ ρε παιδί μου. Είναι ο κόσμος των αρχαγγελικών οντοτήτων οι Φαίακες. Θέλεις να ξαναγυρίσεις πίσω στην ύλη. Μα εκεί είναι ο κόσμος μου. Αυτός λοιπόν δείχνει ότι τιμάει. Δεν πρέπει να ξεχνάει την καταγωγή του και την αποστολή του. Γιατί όταν εσύ εκθεώνεσαι, δεν λες, α τι ωραία, εγώ τα κατάφερα, στους άλλους να πνιγούνε. Να πνιγούνε στην κυριολεξία. Που λέμε, δεν πάει να πνιγείς. Πνιγεί. Κοιτάξτε, γιατί το λέμε να πνιγεί. Δεν λέμε ούτε να σκοτωθεί, ούτε να πέσει, ούτε δεν ξέρω τι, να τραυματιστεί. Λέμε να πνιγεί. Να πνιγεί, ναι. Μέσα στο συνέστημα, δηλαδή να βουλιάξει και έστω να το τρώνε τα αρνητικά συναισθήματα. Άρα, λοιπόν, ο κώδικας εδώ είναι ότι του κόβουν το κεφάλι οι μενάδες, οι βασαρίδες, τη θυμόσαστε, την ιστορία με τον Βασαρέα, ναι, 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 με τα βάσανα κτλ. Και τη Χαράδρα. Αυτές οι βασαρίδες του κόβουν το κεφάλι και τα μέλη για να θυμίσουν τον διαμελισμό του Διονύσου. Τον κόβουν σε μέλη. Ο διαμελισμός του Διονύσου σημαίνει ότι ο νους που εδράζεται στο κεφάλι κόβεται στα 7 εθερικά τσάκρας, τα κέντρα αυτά, τα εθερικά κέντρα, όταν ενσαρκώνεται. Και δηλώνει ότι, ξέρεις τι, Ορφέα, θα παραμείνεις στην ενσάρκωση. Δεν θα πας μόνο σε εκπήρωση. Οπότε εμείς θα σε διαμελήσουμε. Θέλεις, δεν θέλεις πάλι, αυτή θα είναι η αποστολή σου. Και θα πας μέσα από τη θάλασσα του Αιγαίου, δηλαδή Ποσειδόνια κατάσταση πάλι, όταν ενσαρκωθείς, και θα εκβραστείς με τη λύρα, γιατί η λύρα είναι σύμβολο της ψυχής της εναρμονισμένης. Και αυτή η μελωδία είναι ο Θείος Λόγος. Με το Θείο Λόγο που εσύ ξέρεις να χειρίζεσαι, ούτως ώστε να εναρμονίσεις τις χορδές της ψυχής και τα 7 της κέντρα, αυτό σημαίνει λίγο του Ορφέα, θα εκβραστείς στην Λέσβο. Ακούτε τώρα, δικιά μου ερμηνεία είναι αυτά έτσι που σας λέω. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Ναι. Πρώτη παγκόσμια. Πρώτη παγκόσμια. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Όχι απλά πανελλήνια, παγκόσμια. Πάρουμε τα εύσημα. Πανσυμπαντική. Εντάξει, πολύ πάει αυτό. Λοιπόν, τώρα, τι είναι η Λέσβος. Η Λέσβος έχει μέσα ένα λάμδα, το οποίο λάμδα, δύο ερμηνείες θα σας δώσω ετυμολογικές. Το ένα είναι το λάμδα που δηλώνει το λάβδομα, και λάβδομα σημαίνει ο διχασμός σε σωματικότητα, πνευματικότητα, όπως φανταστείτε μια ακτίνα που κατεβαίνει και η διτότητα. Ντάκ, το λάμδα δηλώνει ακριβώς τη διτότητα. Άρα η Λέσβος είναι λάμδα, δηλαδή λάβδομα, άρα ενσάρκωση στη διτότητα, που εσβοός, στο πεδίο του βοός, δηλαδή στον Ταύρο, δηλαδή στη γη. Άρα η διτότητα που θα πρέπει να ξαναβιώσεις όταν ενσαρκωθείς στο πεδίο της γης. Τάκ, Λέσβος. Από την άλλη μεριά είναι ελ, γιατί η Λέσβος είναι το λάμδα και το έψιλον, ανάποδα, σαν αντανάκριση, ναι. Είναι το ελ. Οπότε στο πεδίο του βοός, αυτό, του βοός, δηλαδή της γης, υμνείς τον ελ, που είναι ο εκδηλωμένος ο κοσμικός μου κατωδό. Οπότε το βλέπετε, οπότε... Ο Έλλην λόγος. Ο Έλλην, όπου προέρχεται ο Έλλην και τα λοιπά. Άρα εδώ, τι βλέπουμε, ότι θα εκβραστείς μέσα από τη θάλασσα του συναισθήματος πάλι στο πεδίο το γήινο της ενσάρκωσης, ως φορέας του λόγου, και αναγκαστικά θα ξαναβιώσεις αυτό το λάβδομα, δηλαδή θα έχεις σώμα και νου. Και όχι μόνο νους. Αυτό σημαίνει, κατά τη γνώμη μου. Και γι' αυτό μετά τον παίρνουν τα μέλη του, οι θείες του καλέ. Οι μουσες. Γιατί η μαμά η Καλλιόπη είναι αδελφή των μουσών, είναι η αρχηγός των μουσών. Και θεωρείται γιος του, άλλοι λένε γιος του Απόλλωνος και της Καλλιόπης,
άλλοι λένε ιστορικά του Ιάγρου. Αλλά αυτό θα το πούμε την άλλη Παρασκευή. Θα έρθω να μιλήσουμε λίγο για τον Ορφέα και να πούμε για τα αργοναυτικά και τι έκανε εκεί και όλα αυτά. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα όλα αυτά. Και θα αποκωδικοποιήσουμε πράγματα που μας λέει ο ίδιος στα αργοναυτικά του την άλλη φορά. Mm-hmm. Και θα πούμε τότε και για τον Ιάγρου, τον πατέρα του και αυτά. Άρα καταλήγουμε ότι οι μουσες που είναι αυτές οι οποίες δίνουν τη μυστηριακή γνώση που κατέχει ο Απόλ και οι μουσες την παρέχουν στους ανθρώπους, είναι στη χωρία του Απόλλωνος. Στη χωρία του Απόλλωνος είναι οι μουσες, Θεσδότες. Στη χωρία του Διονύσου είναι οι όλφοι, που είναι οι άνθρωποι που εκθεώνονται και ολοκληρώνουν τους βίους. Γι' αυτό είναι χορευτής ο Διόνυσος πάντα, αλλά και ο Απόλλων. Και έτσι οι μουσες παίρνουν τα μέλη του και τα συναρμολογούν και θάβουν το κορμί του στα Λίβυθρα. Όπου Λίβυθρα είναι ο τόπος καταγωγής του Ορφέως και είναι κοντά στην Κατερίνη, στην Πιερία. Αλλά τότε λέγεται Θράξο Ορφεύς, γιατί η Θράκη ήταν τεράστια, έπιανε δηλαδή από κάτω και από την Πιερία και έφτανε μέχρι τα σύνορα της Βουλγαρίας. Όλο αυτό που λέμε Θράκη και Βόρεια Μακεδονία, όλο αυτό λεγόταν Θράκη. Και από εκεί έχει βγει και η θρησκεία. Θρησκεία, ακριβώς. Ακριβώς. Από τον Θράκα Ορφέα. Γιατί είναι θεολόγος, οπότε έχει βγει. Και ήταν αυτός ο οποίος είχε συστήσει όλη την υμνολογία, τις τελετές. Έτσι, όλα αυτό που είπαμε στην αρχή, αρχίδια και για τα ελευσίνια μυστήρια και όλα αυτά. Και αυτά θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα πράγματα και από την αργοναυτική εκστρατεία να πούμε πράγματα που συμμετείχε αυτός. Στο λίγο χρόνο που μας μένει, νομίζω ότι. Μας μένει μισή ώρα. Α, πάρα πολύ ωραία. Και τρία λεπτά. Σούπερ. Λοιπόν, να πούμε τότε πριν πάμε στις θήλιες θεότητες που θα πούμε για τους ύμνους, γιατί θα κλείσουμε με αυτό. Ναι. Να πούμε λίγα πράγματα για την Ευρυδίκη. Αυτά τα τρία λεπτάκια, πολύ λίγο θα τα πούμε. Ναι. Γρήγορα. Λοιπόν, με κοιτάς εμένα έτσι. Θα προλάβω. Πάμε. Λοιπόν, ευρεία δίκη. Δηλαδή είναι η δίκη η οποία απλώνεται σε όλους. Ο Άδης, στον οποίο πάει η Ευρυδίκη, είναι ο κόσμος μας. Το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό, όπου λέμε όλα εδώ πληρώνονται όλα αυτά, γιατί ο Άδης είναι μαύρος, υγρός, μαύρος και άραχνος που λέμε, σκοτεινός, τα λεγόμενα υποσελήνια παιδεία και η μήτρα της μαμάς μου που είναι και υγρή που έρχομαι μέσα εδώ. Εδώ λοιπόν που πάει, εδώ χρειάζεται να είναι η ευρεία δίκη. Δεν έχει νόημα η δικαιοσύνη στους νοητούς κόσμους. Οπότε δεν μπορεί να πάρει την ευρεία δίκη. Αυτός ερωτεύεται την ευρή δίκη. Φυσικά, γιατί ερωτεύεται τη δικαιοσύνη. Το δίκαιο. Με το δίκαιο. Αλλιώς δεν μπορεί να οδεύσει τον εξελικτικό δρόμο η ψυχή. Δεν μπορεί όμως να την πάρει από τον κόσμο. Εδώ πρέπει να μείνει αυτή εδώ η ευρεία δίκη στον Άδη. Σε γενικές γραμμές. Γιατί δεν μπορεί ο Ορφέας να φέρει απάνω στο φως την ευρή δίκη. Λοιπόν, οπότε το επόμενο κομμάτι που θα κάνω τώρα ένα πρόλογο για αυτό που θα ακολουθήσει, σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο για τις λεγόμενες εμψυχωτικές θεότητες που είναι όλες θήλιες θεότητες και να πούμε κάποια αποσπάσματα με ανάλυση των κωδικών τους από τους ορφικούς ύμνους που τις αφορούν, όπως είναι η Δήμητρα που είπαμε, η Ήρα, η Άρτεμις, η Περσεφόνη, ενδεχομένως που είναι θήλιες οντότητες αυτές. Εμψυχωτικές θεότητες είναι Ήρα, Δήμητρα, Άρτεμις. Και να πούμε και λίγα πράγματα για τη Λιτό, τη μητέρα της Αρτέμιδος που είναι σημαντική, και την κόρη της Δήμητρας, την Περσεφόνη. Λίγα πραγματάκια έτσι να έχουμε μια εικόνα, γιατί έχει άμεση σχέση και με τα λευσίνα μυστήρια αυτό. Να το συνδέσουμε λίγα και με τα λευσίνα. Ωραία. Να πούμε όλα αυτά. Λοιπόν. Πόσο ώρα έχουμε? Ένα λεπτό ακριβώς. Ένα είναι? Δύο μου λέμε. Ναι, ωραία. Οπότε δεν να ξεκινήσουμε τώρα να λέμε ή θέλετε να... Έχει όχι. Αρχίσει η αντίστροφη λοιπόν, μέτρηση. Μένουμε εδώ. Ναι. Και για να ξεκινήσουμε, με τι να ξεκινήσουμε, με την Ήρα.
η οποία είναι η συμπαντική ψυχή. Ξεκινάμε με την Ήρα, μην είναι λοιπόν. Ναι, και θα μιλήσουμε γιατί τέλος πάντων η Ήρα δεν πρέπει να το παρερμηνεύουμε αυτό που την παρουσιάζουμε κακιά και γιατί ζηλεύει το Δία, θα το πούμε αυτό. Είναι ενδιαφέρον. Ζηλεύει τώρα. Ζηλεύει. Είναι ζηλιά. Αφού είχε πάει ο Δίας με όλες. Αυτό θα πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γιατί έχεις και απορίες, γιατί. Ναι. Θα σας τις λύσω εγώ τις απορίες. Λοιπόν, Ελλάδα FM 94,3, η εκπομπή ώρα του ταξιδιώτες, κάθε Παρασκευή 10 με 12, έτσι και σήμερα. Ακολουθήστε μας στο Facebook με το ίδιο όνομα και θα μας δείτε στην παρέα να ακούσετε πολλά. Πάμε σε break και γυρνάμε. Ελλάδα FM. Η ώρα είναι 11:30. Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη. Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα. Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας. Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων. Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού. Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο. dreamteam.org.gr. Ελλάδα 94,3 στα FM. Η πιο ισχυρή ομάδα του ραδιοφώνου. Είμαστε λοιπόν πίσω, είπαμε, Ελλάδα FM, ώρα του ταξιδιώτες. Σήμερα έχουμε την κυρία. Δεν μιλάμε όσο μπορούμε, εγώ τουλάχιστον δεν επεμβαίνω, με βλέπεις. Ναι. Κύριος. Ναι, έχω παράπονο. Γιατί έχω καταλάβει για τα μηνύματα που διαβάζω, τα οποία δεν έχετε τη δυνατότητα να τα διαβάσετε, που σε εκθιάζουν. Έτσι, υπέροχη κυρία Μαραγκού και τα λοιπά, και φοβερές γνώσεις και τα λοιπά. Οπότε έχω καταλάβει, δεν πρέπει να μιλάμε, πρέπει να σε ακούμε σήμερα. Εντάξει. Θα μιλάμε. Όμως τώρα μου μίλησε η Δανάη, γιατί τα λέγαμε αυτά στο τηλέφωνο και μου λέει, μα μου είπες ότι θα πούμε για αυτές τις δύο ωραίες λέξεις και δεν το έχουμε πει ακόμα. Για ποιες λέξεις, Δανάη? Επιτάρωθος. Και αλλοτριομορφοδίαιτος. Έτσι, πριν πούμε για την ίδια, λοιπόν, δεν μπορώ, γιατί πρέπει να την ικανοποιήσω. Ξεκινήσε το αλλοτριομορφοδίαιτος. Αυτή λοιπόν η λέξη είναι μοναδική, δεν υπάρχει αλλού. Υπάρχει στον ύμνο της φύσεως, στους σοφικούς ύμνους, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Το νούμερο 10 που λέγαμε. Mm-hmm. Και φύσης, είπαμε, είναι οι δαίμονες, δεκάς, δεχάς. Δηλαδή είναι αυτοί που δέχονται όλη αυτή την ουσία απάνω και την μοιράζουν, mm-hmm. αν θέλεις, κάτω. Μας δίνουν τη μοίρα μας. Τώρα, η λέξη αλλοτριομορφοδίαιτος σημαίνει ότι διαιτάται, δηλαδή υπάρχει και τρέφεται και μεγαλώνει σε αλλότριες μορφές αυτό το πράγμα. Άρα η φύση υπάρχει εκδηλωμένη σε πολλές μορφές και όχι μόνο σε μία, που σημαίνει ότι η φύση, τα πάντα είναι ένθεα, όπως έλεγε και ο Θαλής. Δηλαδή υπάρχει στο σκύλο η φύση. Και στο δίμηνο της Δήμητρας το λέει, οι πολλές μορφές. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Ο ύμνος της Δήμητρας, ο νούμερο 40 που λες τώρα. Ναι, δυο παμήτυρα θεά. Ναι, μπράβο. Κάπου το λέει αυτό, πολλές μορφές, θα το βρει τώρα η Δανάη και να το διαβάσουμε. Πολλές μορφές, ακριβώς. Και, ναι, εντάξει, θα το βρούμε μέχρι να το βρεις εκεί πέρα, πάντως λέει για πολλές μορφές. Είναι και μεγάλος. Ναι, είναι και μεγάλος, σωστά. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι θείες οντότητες που λέγονται δαίμονες υπάρχουν έτσι και εφορεύουν σε πάρα πολλές μορφές μέσα σε αυτό τον εκδηλωμένο το βρήκες, κόσμο. Το βρήκες, πες το. Εις πολλές μορφές πολυάνθεμη ιεροθαλής, τις οποίες υπάρχουν πολλές μορφές. Ακριβώς. Αλλά και η Αθηνά είναι αιωλόμορφος. Όταν λέμε αιωλόμορφος εννοούμε εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, με πολλές μορφές. Γενικά το αιωλόμορφος είναι λέξη που παίζει στους ορφικούς ύμνους. Αλλά η αλλοτριομορφοδίαιτος, ότι εσύ σε αλλότρια πράγματα, δηλαδή εκδηλώνεται ο δαίμον μέσα από μένα. Πρόσεξε. Εγώ είμαι άλλος από το δαίμονα.
Όπως λέει ο Πρόκλος, ότι οι δαίμονες αντιπροσωπεύουν την δύναμη, οι θεοί την ουσία, οι δαίμονες την δύναμη και οι άνθρωποι την ενέργεια. Άρα, οι δαίμονες ενεργούν μέσω των ανθρώπων και οι άνθρωποι παίρνουν τη δύναμη να ενεργήσουν από τους δαίμονες. Όταν λέμε λοιπόν ότι υπάρχει ο δαίμονο που εφορεύει εμένα, το προστατευτικό μου πνεύμα, διαιτάται, δηλαδή υπάρχει, γιατί υπάρχω εγώ και με συνοδεύει. Ο δαίμον που εντρυφεί στην επιβίωση, ας πούμε, του λέοντος, του είδους λέοντος, του είδους καμιλοπάρδαλης και τα λοιπά. Το γιασεμί, το γιασεμί, το έτσι. Σε πάρα πολλές μορφές λοιπόν υπάρχουν θείες οντότητες που λέγονται δαίμονες και μένουν εκεί για να υπάρχουν αυτές οι μορφές στη φύση. Οπότε, να το άλλο τριομορφοδίαιτος. Η φύση ένθεως παντού υπάρχει ένας νους που καθορίζει αυτό που βλέπουν τα μάτια μας ως φύση, όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς σήμερα. Δίνουν δηλαδή τον κώδικα. Ναι, χωρίς αυτή την ενέργεια του νου που λέγεται δαίμον που συνοδεύει οποιοδήποτε είδος και οποιαδήποτε μορφή, δεν θα μπορεί να υπάρξει ο κόσμος. Εντάξει, αυτό είναι το άλλο τριομορφοδίαιτος. Τώρα, το επιτάρωθος είναι μια πολύ σπάνια λέξη που τη συναντάμε μόνο στον ύμνο της υγείας, νούμερο 68, και τον ύμνο της νεμέσεως, νούμερο 61, και σημαίνει ότι σε καλό να έρθεις εδώ και τώρα. Το επιτάρωθος είναι αμέσως, ακαριέα, γιατί όταν επικαλείσαι την υγεία, τώρα τη θέλεις. Δεν θέλεις καθυστέρηση, το ίδιο και την έμεση. Και την έμεση τώρα. Και την έμεση και ας επικαλεστούμε όλη την έμεση λίγο για τη χώρα μας. Να πούμε και τώρα, και μια και πάμε για την έμεση, ότι οι ύμνοι θέλουν και μια προσοχή. Βεβαίως. Δεν μπορούμε να λέμε ότι να είναι και όπου να είναι τον οποιονδήποτε ύμνο. Παραδείγματος χάρη, αν εγώ επικαλεστώ την έμεση, πρώτα εμένα θα έρθει να βρει. Δεν θα βρει τους άλλους που μου έχουν κάνει κακό. Αν εγώ έχω κάνει κάτι, εγώ θα την πληρώσω πρώτα. Εγώ που παίζω με έναν κοινό μας φίλο, ναι, Τάβλη, ναι, επικαλούμε τη Δήμητρα πολλές φορές, την οποία πλέον δεν την επικαλείται. Γιατί έλεγε η Δήμητρα Πρεσεφόνη, έλα βοήθησέ με. Τελικά τον έχω ξεσκίσει τελευταίες φορές. Ναι, γιατί επικαλείσα την έμεση. Εγώ όχι, όχι, τη Δήμητρα. Α, τη Δήμητρα. Ναι, Δήμητρα, τον Ποσειδάνο, τον Γερίσιο. Διάφορος. Λοιπόν, τα οποία κιόλας επίσης πρέπει να το πούμε αυτό στη σημερινή εκπομπή, ότι είναι μάντρα. Βέβαια. Έτσι. Η ορφική ύμνη είναι μάντρα. Δημιουργούν μια δόνηση. Έτσι. Οπότε. Α, γι' αυτό θέλουν εξάρες και τρελαίνεται. Πραγματικά, αλλά δεν μα σώζονται αυτές οι ιεροπρακτικές ιεροπραξίες, η θεουργία που λέμε. Η θεουργία, ναι. Η θεουργία χρησιμοποιούσε προφανώς ορφικούς ύμνους, τους κατάλληλους στην κατάλληλη συγκυρία, την κατάλληλη ώρα, στην Ανατολή, στο μεσουράνημα του ήλιου ή οτιδήποτε. Θέλουν και τη συγκεκριμένη ώρα και το συγκεκριμένο τόπο και ξέρουν πώς αυτά να τα χρησιμοποιήσουν. Και οι οποίοι ψάλλονταν, να πούμε. Οπωσδήποτε. Γι' αυτό βλέπεις ο Ορφέας είναι με μουσική. Έτσι. Και έχει δώσει όλη την υμνολογία με τη μουσική στα Ελευσίνια Μυστήρια. Λοιπόν, και θα σου πω τώρα και τη σκέψη που έκανα σε σχέση με αυτές τις περίεργες λέξεις, τις σύνθετες, οι οποίες μπορεί να καθορίζουν κάποιες ποιότητες, κάποιες ιδιότητες, όμως είναι και το αποτέλεσμα μιας σύνθεσης γραμμάτων. Όπου τα γράμματα είναι νότες, είναι νότες και λέω αυτά μήπως είναι παρτιτούρες. Σωστό, πολύ σωστά. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία σκέψη που έκανες, γιατί και μέσα από την... Επειδή τα πάντα είναι δονήσεις. Ακριβώς. Και ο ήχος είναι δόνηση, είναι παλμοδόνηση, όπως και ο λόγος είναι δόνηση. Άρα όπως εγώ δονώ τον εθέρα με το λόγο, έτσι δονείται και με τη μουσική. Έτσι. Και δεν είναι τυχαία που η μουσική, που λέμε εμείς σήμερα η μουσική, έχει την ίδια ρίζα με τις μουσές και από το ρήμα με ο με ή με έστε, αλφα γιώτα έψιλον, πάλι αλφα γιώτα με έστε, που σημαίνει αναζητώ διακαώς την αλήθεια. Επομένως υπάρχει μια δόνηση, είτε μέσα από μια χορδή, λύρας, κιθάρας, οτιδήποτε, είτε μέσα από το λόγο, η οποία συντονίζεται με διασημαντικές δυνάμεις που επικαλούμαστε εμείς εκείνη την ώρα για να μας έρθουν αρρωγοί. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και αυτό βεβαίως επίσης μας έχει αθεί. Τουλάχιστον είμαστε πολύ τυχεροί που ή μάλλον είναι η θεία πρόνοια που τους έχει κρατήσει τους ύμνους. Έχει προνοήσει. Έχει προνοήσει να μας μείνουν τουλάχιστον ύμνοι.
Έρχομαι τώρα στα συζυγικά της Ήρας και του Διός. Πάμε στην Ήρα. Έχει ήδη γράψει εδώ κάποια φίλη μου, δεν θα πω το όνομα. Ναι. Δεν μπορείς, λέει, εσύ κυρία μου, τέλει καλά τον κατασδέσμιο, λέει, τον αρχηγό των θεών. Ναι. Και να έχει την αποκλειστικότητα του ιερού του σπέρματος. Ο αρχηγός των θεών πρέπει να δίνει και αλλού τα δώρα του. Όπως έλεγε και η μάνα μου, δεν είμαι μοναχοφαγού. Όταν τη λέγανε δεν φοβάσαι ο Γιώργος, μήπως πάει με άλλη. Άλλη, δεν είμαι μοναχοφαγού. Να τι να τους δώσουμε τώρα την ικανοποίηση ότι τι, ούτε ζηλεύουν ούτε τίποτα. Τι σημαίνει αυτό για τη ζήλια της Ήρας? Η Ήρα είναι η συμπαντική ψυχή. Δηλαδή δίνει τους δαίμονες που εμψυχώνουν. Γι' αυτό είναι ψυχοτρόφους άβρα στην ητής παρέχουσα. Στον ορφικό της ύμνο νούμερο 16, που το 10 είπαμε είναι η δεχάση δαίμονες και το 6 ψυχή, το 6 είναι η ψυχή σου Πυθαγορείου, είπαμε, άρα ο νούμερο 16 σημαίνει δαίμονες που θα εμψυχώσουν, αυτό, λέει χωρίς γαρσέθεν ουδέν όλο ζωής φυσινέγνω, γιατί χωρίς εσένα κανένα όν δεν θα γνώριζε τη ζωή. Δεν θα γνωρίζει ζωή. Γιατί ζωή ίσον κίνηση. Κίνηση ίσον ψυχή. Το κινούν αίτιον είναι η ψυχή. Ή το αυτό κινούν. Αυτό που κινεί τον εαυτό του κινεί τα πάντα. Είναι η ψυχή. Όταν φύγει η ψυχή από το σώμα, τότε δεν κινείται το σώμα. Επομένως αυτή παρέχει τους δαίμονες που θα εμφυσίσουν την ψυχή και τη ζωή μέσα στο σώμα. Και η Αθηνά τους κελεύει. Δηλαδή τους διατάσσει τι να κάνουν. Εξού και κελευστεί στο ναυτικό. Και τους λέει, πάρτε αυτό να είναι, θα διαμορφώσετε τη μοίρα του έτσι. Γιατί είναι η κυρία της Μαρμένης η Αθηνά. Γι' αυτό αυτές οι δύο θεότητες, η Ήρα και η Αθηνά, πάντα συνεργάζονται στην Ιλιάδα. Πάντα. Και βοηθάνε τους αρχαίους. Δηλαδή, τον συναισθηματικό άνθρωπο, γιατί άχανε τα ύδατα, τον συναισθηματικό άνθρωπο που αναζητεί το Θεό Κάριος και το διεκδικεί. Παρένθεση αυτό. Άρα, η Ήρα δίνει την ψυχή, πολύ ωραία, τη χρειάζεται ο νους. Οπωσδήποτε. Δεν μπορεί ο νους να ενσαρκωθεί αν δεν ψυχθεί, γιατί θα κάψει το σώμα. Επομένως ο νους Δίας, εκπροσωπείται από το Δία, εναγκαλίσεται την Ήρα. Ήρα, ημίρο μέσε, σε γουστάρω τρελά. Έτσι λέει. Όμηρος. Οπότε ο ήμερος είναι όταν σε βλέπω απέναντί μου και με ανάβεις, ρε παιδί μου, μ' αρέσεις, τρελαίνομαι για σένα. Αυτό σημαίνει ημίρο με, γιώτα και μη έψιλον γιώτα. Σε ευχαριστώ. Άρα, δεν μπορεί να κάνει ο Δίας χωρίς την Ήρα, δεν μπορεί να ενσαρκωθεί ο νους όταν δεν έχει ψυχή. Πάει αυτό, γιατί είναι η νόμιμη σύζυγος του Διός. Τώρα, όταν η δράση της Ήρας είναι να εμψυχώνει, θέλει να φέρνει στη ζωή. Δεν θέλει να φεύγουν από τη ζωή και να πηγαίνουν στα νοητά. Mm-hmm. Γι' αυτό, όταν το θείο σπέρμα πηγαίνει σε μια ψυχή και τη βοηθάει να εκθεωθεί, δεν θέλει αυτή, γιατί σου λέει ποιος θα κατέβει κάτω. Μην μου τους πάρεις όλους πάνω πάλι. Με αυτή την έννοια. Και παίρνω το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα με την Αλκμίνη. Που είναι η μάνα του Ηρακλή. Τι είναι η Αλκμίνη? Είναι η Άλκημη Μίνη. Είναι αυτή που έχει. Αλκή σημαίνει ηλιακή δύναμη. Η Μίνη είναι η Σελήνη. Ναι, εξού και μήνας και τα λοιπά. Έχουμε δύο λέξεις για τη Σελήνη. Η άλκημη μήνη σημαίνει μέσα στα υποσελήνια πεδία η ψυχή που διατηρεί έντονη την ηλιακή δύναμη μέσα της. Αυτή την ερωτεύεται ο θείος νους. Και ο Ηρακλής που γεννάει, καταρχήν, είναι κλέος της Ήρας. Θα δοξάσει την ψυχή, τη συμπαντική. Πώς θα τη δοξάσει? Γιατί θα καταφέρει να εκθεωθεί στο τέλος. Γι' αυτό και η Ήρα, όταν τελικά πηγαίνει ο Ηρακλής πάνω στον Όλυμπο, του δίνει την κόρη της την Ήβη, την αιώνια νεότητα. Δεν μου λέτε, αν το μισούσε και τη καθόταν στο στομάχι, θα γινόταν πεθερά του, καλέ. Σας παρακαλώ πολύ. Θα είναι η κακιά πεθερά. Εδώ του δώσε την κουκλάρα, την Ήβη, που είναι πάντα νέα. Οπότε, δεν αντιπαλεύει. Τι είναι αυτό τώρα τα φίδια που στέλνει και δεν τον αφήνει να γεννηθεί τον Ηρακλή? Γιατί σας λέω, δεν θέλει οι ψυχές να φεύγουν από εδώ, θέλει να έρχονται κάτω. Όμως όταν φτάσει στον Όλυμπο και καταλάβει ότι η αποστολή του είναι να ξανακατέβει, του λέει μπράβο παιδί μου, εσύ θα έρθεις πάλι στο πεδίο μου, πάλι θα εμψυχωθείς. Γιατί, πάλι θα ξανακατέβεις. Γιατί ο Ηρακλής μετά το θάνατό του ανεβαίνει στον Όλυμπο μαζί με τους θεούς. Αυτό. Αλλά... και παίρνει αποστολή, γιατί παίρνει την Ήβη, αλλά δοξάζει την Ήρα
δοξάζει την Ήρα, γιατί ως κατά σχέση δαίμονο άνθρωπος που αντιπροσωπεύεται από τον Ηρακλή, θα ξανακατεύει κάτω να, ως φορέας του λόγου. Άρα πάλι θα εμψυχωθεί, πάλι θα μπει σε ένα σώμα. Και θα γίνει όπως ο Παΐσιος που λέγαμε. Δεν ξέρω γιατί όταν πνίγει τα φίδια, μας δίνει και το μήνυμα του τέλους της επικράτησης των ερπετών επί της γης. Α, εγώ θα έλεγα άλλη ερμηνεία. Ιωνά, επιτρέψέ μου. Ναι, να δώσεις. Λοιπόν, έχω κάνει μια εκπομπή στον Αυσίνο, στον Αδυνανό Πεζούγλου, στο κανάλι του, που λέγεται «Τα ιερά φίδια των θεών και ο ηλεκτρομαγνητισμός». Παραπέμπω όλους να τα ακούσουν αυτό. Όχι, αλλά θέλουν. Τι θα σας τα πω. Θα μας τα πεις αυτά. Ξέρετε εδώ πόσο είναι η εκπομπή. Δεν με νοιάζει. 2,5 ώρες. Τρεις ώρες. Κάνω κυριολεκτικά σεμινάριο. Κυριολεκτικά. Δηλαδή αναλύω πλήρως τον ηλεκτρομαγνητισμό. Θα τα πούμε εδώ. Αυτά θα είναι η μεθεπόμενη. Όχι, καλέ, κάτσε. Περίμενε, αφού υπάρχει. Τι θα κάνουμε, επαναλήψει. Καλά σου λέει, να πούμε άλλα καινούργια. Θα μπορούν να το δουν εκεί και να δουν τι εννοώ. Ναι, αλλά εδώ θα είμαστε πιο διαδραστικοί, γιατί το κοινό μας που είναι πολύ προχωρημένο θα κάνει ερωτήσεις που εκεί δεν είχαν την δυνατότητα να σου κάνουν. Να πω τώρα κάτι, να πάω να δει την εκπομπή να μου κάνει ερωτήσεις. Και θα βγάλουμε και καινούργια στοιχεία. Άλλο, το καινούργια στοιχεία. Μα τα καινούργια έρχονται από την ανασκαφή και από το τσίγκλισμα των ακροατών και φίλων και ερευνητών. Εντάξει. Αλλά εκεί λοιπόν τα ιερά φίδια των θεών και ο ηλεκτρομαγνητισμός το εμπνεύστηκα, αν θέλετε αυτό, από τη μορφή των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Καταρχήν είναι δύο. Είναι το ηλεκτρικό πεδίο και το μαγνητικό πεδίο. Έτσι. Δεν γίνεται να υπάρχει μαγνητικό πεδίο χωρίς κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό είναι νόμος της. Είναι βέβαια. Μαγνητισμός υπάρχει όταν κινείται ένα ηλεκτρικό φορτίο γύρω από το ηλεκτρικό φορτίο που κινείται. Είναι το μαγνητικό πεδίο και μάλιστα κάθετο σε αυτό το επίπεδο. Τώρα που μετακινείται και το φλοιός της γης με το ηλεκτρικό σύστημα και τα λοιπά και κουνιέται και φοβόμαστε από την Ίσυρο το Ρεκαλοχώρι μέχρι την Περούτζια. Να ξέρει, η Περούτζια είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία. Για σεισμούς και τέτοια. Βέβαια, και αν φύγει από εμάς κάτω αυτό το πεδίο το ηλεκτρομαγνητικό, γιατί έχουν βρει μία τεχνολογία που βλέπουν που δημιουργείται ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και το ειδικό το σύννεφο. Μάλιστα. Αν έχεις δει. Το έχεις δει που κυκλοφορεί ένα σύννεφο ειδικό? Όχι. Μέσω του ηλεκτρομαγνητισμού γίνεται προκαλεί. Βέβαια. Και είναι σπυροειδές κάπως περίεργο. Δουλεύουν με τον ηλεκτρομαγνητισμό. Και έχουν δει πως μπορούν να εντοπίζουν πιθανά σεισμικά σημεία μέσω των σύννεφων. Γιατί εκδηλώνεται μέσα από τα σύννεφα, γίνεται ορατός ο ηλεκτρομαγνητισμός. Του ηλεκτρομαγνητισμού που υπάρχει. Μάλιστα. Κοίταξε, σύννεφα, αΐρ, ήρα. Έτσι. Εδώ πέρα η κυρίαρχος του αέρος είναι η ήρα. Με λίγα λόγια, αυτά τα φίδια είναι σαν η μορφή τους το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που λέμε στα μαθηματικά η μητωνοειδής συνάρτηση, είναι κυριολεκτικά ένα φίδι. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και το ηλεκτρικό πεδίο και το μαγνητικό πεδίο. Οπότε τα δύο φίδια είναι ηλεκτρομαγνητική παλμή του νου. Γιατί ο νους παλμοδονείται ηλεκτρομαγνητικά. Και υπάρχει πεδίο της καρδιάς. Τις πορείες και ο τις... ακόμα. Ναι, 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 ναι. Τα φίδια αυτά είναι η παλμοδόνηση η νοητική μας. Οπότε εδώ όταν αυτός πιάνει τα φίδια και τα κατέχει και δεν το δαγκώνουν, αυτή η παλμοδόνηση κυριαρχείται από τον νου του. Δαμάζεται, έχει τον έλεγχο. Έχει τον έλεγχο, είναι ο νύοχος νους. Ο Ηρακλής εκείνη την ώρα είναι ο ενίοχος νους που αυτές τις σκέψεις, σαν να λέμε, οι ηλεκτρομαγνητικές, οι οποίες είναι και τα φίδια της Μέντουσας. Τα φίδια της Μέντουσας, ακριβώς. Τα φίδια της Μέντουσας είναι τα φίδια της Μεγάλης Μητέρας, τα φίδια της Δήμητρας που κρατάει το δρακοντότροχο άρμα, έχει φίδια. Φίδια, που βέβαια σημαίνει ότι εσείς στο πεδίο μου, ένσαρκη ψυχή, κυριαρχείσαι από τη σκέψη σου, να το πω έτσι. Τη σκεπτομορφή που κάνεις, πού την προσανατολίζεις. Άρα αυτό. Τι ποιότητα της δίνεις. Τι ποιότητα της δίνεις. Τι ιδιότητες. Όταν λοιπόν στέλνει τα φίδια να τον φάνε, στέλνει τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα του νου που είναι κοιμισμένος. Και αυτός τα παίρνει, γιατί αυτός είναι στο λίγνο. Κοιμόταν το μωρό. Καθέβδον. Καθέβδον είναι. Οπότε αυτός αφυπνίζεται και παίρνει αυτές τις σκέψεις που θα τον είχαν κοιμισμένο και τις χειρίζεται διαφορετικά. Και όταν αφυπνίζεται τελικά και φτάνει στον όλυμπο, τον επιβραβεύει η Ήρα. Γι' αυτό και ο Ηρακλής έχει μέσα και το κλαίος της Ήρας. Και υπάρχουν και δύο ετυμολογίες καταπληκτικές για τον Ηρακλή.
που της δίνει και ο Πλούταρχος. Το ένα είναι αυτό που έδωσε το μαντίο των αδελφών, όταν πήγε αυτός, ξέρετε πώς λεγότανε, Αλκαίος. Αλκίδης, όχι Αλκαίος, συγγνώμη, Αλκίδης. Δηλαδή το είδος της ηλιακής δύναμης. Ναι. Όταν πήγε λοιπόν στο μαντίο εκεί πέρα των αδελφών, του είπανε ότι ο Απόλλωνας, λέει, θα σε ονομάσει Ηρακλή, από το Ήρα ανθρώπης φέρων και κλαίος αποκομίσεις, κάπως έτσι. Δεν το θυμάμαι και ακριβώς, αλλά η ουσία είναι ότι επειδή θα φέρεις τα θεϊκά δώρα στους ανθρώπους, θα αποκομίσεις κλαίος. Όπου το κλαίος, να και πούμε, κλαίος άφθη τον έξις, το θυμήθηκα. Και κλαίος άφθη τον έξις. Και θα αποκομίσεις ένα κλαίος, θα έχεις ένα κλαίος, μια δόξα η οποία θα είναι άφθαρτη. Ναι, για το κλαίος είναι η δόξα που παίρνεις, η τιμή που παίρνεις από τους θεούς. Θεούς. Έτσι. Και το Ήρα είναι υψηλή περισπομένη, όχι η Ήρα. Υπάρχει τα Ήρα στον πληθυντικό. Και είναι τα θεϊκά δώρα, τα θεία δώρα. Επειδή θα δώσεις τα θεία δώρα στους ανθρώπους, κλαίος αυτή τον έξεις. Θα έχεις ένα κλαίος, το οποίο θα είναι άφθαρτο. Άρα θεϊκό. Αυτή είναι η ετυμολογία που δίνει το μαντίο, που δίνει ο Απόλλων, στον Ηρακλή. Στη λέξη Ηρακλής. Ο οποίος, να σας πω, η λέξη Ηρακλής είναι και προσωνυμία του ηλίου. Προσωνυμία του ηλίου είναι Ηρακλής. Γιατί αυτός δίνει τα θεία δώρα στους ανθρώπους, ας πούμε. Και το άλλο. Ο οποίος έχει και εκείνος ηλεκτρομαγνητική υπόσταση. Βέβαια. Δεν βλέπετε, βομβαρδιζόμαστε όλο αυτό εδώ πέρα με όλες αυτές τις εκρήξεις που είναι του ηλίου τώρα. Βέβαια. Και γι' αυτό, επειδή βράζει ο πόλεμος φωτοσκότους, μας βοηθάει με τις ηλιακές καταιγίδες που λέμε εδώ πέρα. Και το άλλο, η άλλη ετυμολογία του Ηρακλή είναι το ΑΗ. Το κλάστε περί τον αέρα. Κλάω κλώ σημαίνει κόβω. Εξού και το κλάσμα. Αυτός που λέμε τα σπάει στον αέρα. Έχετε δει τα σύννεφα όταν βγαίνει μέσα από τα σύννεφα του φως του ήλιου οι ακτίνες. Που τα διαλύει. Οπότε διαλύει στα τυφωνικά νέφη με την ηλιακή δύναμη. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ετυμολογία. Άρα ο έρωτας του Δία για την Αλκμίνη δηλώνει ότι θέλει το θείο σπέρμα να μπει σε μια ψυχή ανθρώπινη που τελικά θα δοξάσει την Ήρα. Και η ζήλια της Ήρας είναι ότι δεν θέλει αυτή η ψυχή να μείνει απάνω, θέλει πάλι να ξανακατέβει, γιατί η δουλειά της είναι να εψυχώνει, όχι να εκθεώνει. Αυτό είναι. Επειδή λοιπόν θέλει να διατηρήσει τη ζωή η Ήρα, χωρίς Γαρσέθενου δεν όλη ζωή φυσινέγνου, δεν θα γνώριζα τη ζωή χωρίς εσένα, δεν θέλει την επενέργεια του κοσμικού νου να βοηθήσει ψυχές να φύγουν από εδώ. Θέλει να τις κρατάει μέσα στη ζωή. Αυτό είναι. Και το ότι ο Δίας πάει με πάρα πολλές σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα εξελικτικού δρόμου σε πάρα πολλές ψυχές τελικά. Και όχι μόνο κατ' εξαίρεση σε λίγες. Γι' αυτό ο Δίας πάει με πάρα πολλές. Και η Ήρα τελικά. Και εγώ ήμουνα μία από αυτές. Η Δανάη, έτσι, με χρυσή βροχή μάλιστα. Βέβαια. Σωστά, και η Δανάη είναι μία από αυτές και κάνει τον Περσέα που κόβει τα κεφάλια της μέδουσας. Σωστό. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο είναι να πούμε λίγα πράγματα και για την Αρτέμιδα. Μπράβο. Να γιατί είπαμε για την Ήρα, είπαμε για τη Δήμητρα κάποια πράγματα και να πούμε και για την άλλη, την τρίτη της εμψυχωτικής τριάδος. Είχε να είναι και από τις πολύ αγαπημένες μου θεές. Η Άρτεμις έχει ετυμολογία, έχει δύο ετυμολογίες στο Βαρατήλιο. Η μία, η πιο βασική, είναι αρετής Ίστορ. Δηλαδή είναι η μεγάλη γνώστρια, Ίστορ με γιώτα και ωμέγα. Ότι κατέχει πάρα πολύ καλά, Ίστορ αυτός επιστήμη. Που κατέχει πολύ, ακριβώς. Αυτός που κατέχει πολύ καλά την αρετή. Αυτή η βαθιά γνώστρια της αρετής. Αυτή λοιπόν στον ορφικό της ύμνο λέει «Οδύνων επαρογός και οδύνων επαρογέ και οδύνων αμύητε». Δηλαδή βοηθάς τις οδύνες του τοκετού, αλλά η ίδια δεν έχεις γεννήσει ποτέ. Γιατί είναι παρθένος η Άρτεμις. Η οδύνη, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι με όμικρον δέλτα ύψιλον, που είναι η Οδύνη, το κλέος με το πολύ. Είναι η άλλη Οδύνη με το ωμέγα δέλτα γιώτα, που είναι ο μέγα, η μεγάλη δίνει.
Γιατί η ψυχή όταν έρχεται από τα εθερικά πεδία να μπει μέσα στο σώμα, μπαίνει σε ένα, σαν ανεμοστρόβιλο ένα πράγμα. Σε μια δίνη. Μια δίνη, ένα ζμ, μια υλικοειδή πορεία που δεν καταλαβαίνει για πότε έρχεται κάτω στη μήτρα της μαμάς. Και όλη αυτή την πορεία της καθόδου από τα εθερικά πεδία τη λέμε δίνη. Το λέει και ο Δημόκριτος αυτό, ότι τη ζωή, την ενσάρκωση τη λέει δίνη. Αυτή λοιπόν κατεβάζει κάτω τις ψυχές προς την ενσάρκωση και αυτή ταυτόχρονα λέγεται και λυσίζωνος, αυτή που λέει τη ζώνη, και λέει ότι ζώνη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ετοιμάζομαι να γεννήσω. Οι έγκυες στην αρχαιότητα δενόντουσαν με μια ζώνη για να μην πάθουν σπλαχνόπτωση, ας πούμε, ένα πράγμα. Να, μην, να έχουν έτσι μια πιο καλή στάση σώματος και να διατηρείται η κοιλιά, να μην τους παίρνει τη βαρύτητα, ας πούμε, προς τα κάτω. Ναι. Να μην καμπουριάζουν, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Και όταν ήταν να τις πιάσουν οι πόνοι του το κεντού, τότε λύνανε τη ζώνη. Και λέμε λύνει τη ζώνη. Η λυσίζωνος λοιπόν είναι αυτή που βοηθάει να λύσει τη ζώνη, γιατί η Άρτεμις ταυτίζεται και με την ηλιθεία, που σημαίνει η θεότητα που βοηθάει τους τοκετούς. Και αυτή την εμπόδιζε η Ήρα να πάει, παραδείγματος χάρη, στη Λιτό και δεν την άφηνε να γεννήσει την Αρτέμιδα και τον Απόλλωνα και στον Ηρακλή και σε όλα αυτά. Γι' αυτό πήγε στη Δήλο. Ναι, είναι άλλη ιστορία αυτή. Βεβαίως. Και οπότε η λυσίζωνος είναι αυτή που σε βοηθάει τόσο να γεννήσεις το φυσικό οργανισμό. Γι' αυτό να πω και κάτι, γιατί εμένα μου αρέσει αυτή από μια μικρή λεπτομέρεια από τη δικιά μου γέννηση. Τη δικιά μου. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Οδό Αθηνάς, καταλαβαίνετε που πορεύομαι, στην Κλινική Ελευθερώτρια. Δηλαδή Άρτεμις Ηλιθεία, στον Κορυδαλό. Ναι, εκεί γεννήθηκα. Και λέω, κοίτα να δεις, μέχρι και η κλινική ήταν κωδική τελικά. Αυτή η ελευθερώτρια που λέμε, η Παναγία Ελευθερώτρια, είναι η Λυθία, η Άρτεμις. Αλλά δεν βοηθάει μόνο τη γέννηση του φυσικού οργανισμού, του σώματος, βοηθάει και τη γέννηση του πνευματικού οργανισμού. Γιατί χωρίς αρετή δεν μπορεί να εκθεωθεί, δεν μπορείς να λάβεις τα δώρα της μυστηριακής γνώσης. Γιατί η μυστηριακή γνώση δεν δίνεται μόνο από τη λεγόμενη ετεροκίνητον μάθηση, όπως λέει ο Πρόκλος. Τι πάει να πει ετεροκίνητος μάθηση? Πάω εγώ κάπου και ακούω φιλοσοφία. Και λέω, α, τι ωραία από τα λέει ο Πλάτωνας, για να διαβάσω κι εγώ μόνη μου. Και αυτό είναι ετεροκίνητη. Διαβάζω τον Πλάτωνα, μαθαίνω, ακούω ένα δάσκαλο κτλ. Άλλος κινεί το ενδιαφέρον μου γι' αυτό. Άλλος μου δίνει τη γνώση. Όταν όμως εγώ εξαγνιστώ στο συνέστημα, τι λέγαμε για τον Κισό στην αρχή της εκπομπής, το καρδιόσχημα, και έχω την αγνότητα μέσα στην καρδιά μου και την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μου και όλα αυτά, τότε εγώ κυοφορώ το νέο μου πνευματικό οργανισμό και η Άρτεμις αρετή με βοηθάει να τον γεννήσω και να παραλάβω τα δώρα του Απόλλωνος. Γιατί αυτή τελικά βοηθάει τη Λιτό και την ξεγεννάει, για να τη βοηθάει στη γέννα του Απόλλωνος. Πρώτα γεννιέται αυτή, πρώτα στην ψυχή γεννιέται η αρετή και μετά στην ελευθερία. Ελευθερία, έτσι. Και να πω και ένα τελευταίο, που είπα ένα μικρό σημαίακι για τη Λιτό. Η Λιτό, παιδιά, είναι η Παναγία η Ελεούσα. Και να ξέρετε ότι όταν έχετε πίκρα στην ψυχή σας και θέλετε να ξεχάσετε αυτή την πίκρα, επικαλείστε τη Λιτό, γιατί αυτή δίνει την γαλήνη στην ψυχή. Πού το ξέρουμε αυτό? Μας λέει ο Πρόκλος μια πολύ ωραία ετυμολογία της Λιτούς. Και αφενός μεν τη λέει ελεϊτό, δηλαδή αυτή που δίνει το έλεος, και στον ύμνο της Λιτούς, το νούμερο 35 ύμνο, λέει ότι, που την επικαλείται να, έχει, να έρθει ως ελεήμον. Ελεήμον, έτσι ακριβώς το λέει. Και η καλύτερη ετυμολογία είναι η λέξη λιθό, που δίνει τη λύθη του υλικού πεδίου. Άρα τα τέκνα της, αρετή, Άρτεμις, μυστηριακή γνώση Απόλλων, που σου έρχεται ως αυτοκίνητος μάθησης όταν καθαρθείς συναισθηματικά και σου ανοίγει το κανάλι να μπορείς να έχεις πρόσβαση άμεση στα εικαστικά αρχεία, αυτή είναι η ταβέρνα του Απόλλωνος, τότε αυτό το δίνει η λιτό, γιατί τελικά τότε μπορείς να φύγεις και να λυθείς από τα δεσμά σου από τον υλικό κόσμο.
Ωραία. Αυτό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή. Πέρασε νερό. Πέρασε νερό. Τελειώσαμε. Κάτι είπαμε. Προλάβω να πούμε και λίγο τη λιτότητα. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Αόρατοι Ταξιδιώτες. Σας περιμένουμε στην ομάδα μας στο Facebook Αόρατοι Ταξιδιώτες. Και θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσουμε με τον Ορφέα την επόμενη εβδομάδα. Και την αποκωδικοποίηση. Και πολλά άλλα που θα σε βάλω να πεις. Και πολλά άλλα. Θα σου εκμεύσουμε με πολλές πληροφορίες. Ετοιμαστείτε για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε όλους που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε και τη Μαρία τη Μαραγκού. Ευχαριστώ και εδώ για τη φιλοξενία. Και καλή συνέχεια σε όλους. Καλό ξημέρωμα και να προσέχετε. Έτσι έχουμε έρθει 2-3 δευτερόλεπτα και καλό βράδυ. Όλοι μαζί, είπαμε το χαιρετάμε πλέον. Όλοι μαζί, έφτιαχνετε. Ναι, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι εδώ. Καλό βράδυ σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.